διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως ξέρετε, σήμερα είναι ιστορικές μέρες, αλλά να μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία που μας στέλνει η φίλη η Μαρία, ότι μόλις με ενημερώσαν ότι χθες ο Μακελιός στην εκπομπή του αναφέρθηκε σε σένα, ότι χρηματοδοτήσε για να μιλάς υπέρ της δραχμής από το λόμπι του Λονδίνου και ότι εδώ εξυπηρετεί στα συμφέροντα του πρώην αφεντικού σου του Κοντομινά. Ψάχνει να βρει, σε παρακαλώ Μαρία, μας λέει ότι ψάχνει να βρει την εκπομπή. Σε παρακαλώ Μαρία, βρες την εκπομπή. Μόλις αναρτηθεί, σε παρακαλώ, στείλ την το ταχύτερο δυνατό. Διότι με αυτή του τη δήλωση ο Μακελιός μόλις εξασφάλισε όλα τα έξοδα του ΕΠΑΜ για τη μελλοντική του πολιτική εκστρατεία και για την κάθοδο του εκλογές. Ευχαριστούμε, κύριε Χίο, για τη μεγάλη στήριξη που μας δίνετε. Πάμε παρακάτω. Φυσικά είναι γνωστό ότι σήμερα δόθηκε η, να το πούμε έτσι, γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω τελείωσε ή συνεχίζεται η συζήτηση στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι? Mm-hmm, ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο, με εξαίρεση τις δηλώσεις Λαφαζάνη, ότι δεν το υπογράφει. Βέβαια, η δήλωση είναι «δεν το υπογράφω», δεν είναι ότι δεν το ψηφίζω. Θέλω να πω δηλαδή, χωρίς να θέλουμε να αποκαταλάβουμε οτιδήποτε, ότι εμείς περιμένουμε τη διαφοροποίηση αυτού του πράγματος, καθότι αύριο θα ψηφιστεί εκτάκτως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κυβέρνησης, προκειμένου να καταδεθεί. Βέβαια, αυτή η διαδικασία είναι πρωτοφανής. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται προκαταβολικά να εγκρίνει συμφωνία ένταξης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χωρίς καν να την έχει δει. Έχει δει μόνο την πρόταση της πρώτης κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια ψηφοφορία και έγκριση? Ειλικρινά, συγγνώμη, αυτά τα πράγματα μόνο στον κοινοβουλευτισμό της Ελλάδας γίνονται, που βεβαίως δεν είναι κοινοβουλευτισμός. Έχει καταληθεί το πολίτευμα. Ο κύριος Τσίπρας διαπράττει για μια ακόμη φορά πραξικόπημα, και μάλιστα πραξικόπημα ολκής αυτή τη φορά, σε βάρος του ελληνικού λαού, διότι δεν δικαιολογεί τη στάση του και την πρότασή του καμία, δεν υπάρχει καμία νομοποίηση. Αυτή τη στιγμή στερείται λαϊκής εντολής. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αντίστοιχο με τον ελληνικό λαό, ο οποίος ψήφισε όχι στις τελευταίες εκλογές, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ή μάλλον να το ξαναπούμε. Αν θυμάμαι καλά, και δεν πέφτω έξω, πριν 5 μέρες υπήρξε δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Και ναι, μεν ο κύριος Τσίπρας, αλλά και η δική του και το σύνολο του πολιτικού και κοινωνικού προσωπικού του καθεστώτος της χώρας θέλανε ναι, αλλά ο ελληνικός λαός κατά 61%, 61,3% για να είμαστε ακριβείς, ψήφισε όχι. Σε αυτό λοιπόν το όχι, που μάλιστα υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, σε αυτό, αντίστοιχη συμμετοχή με τις εθνικές εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το αγνώρισαν άπαντες, πρώτα για κύριο Τσίπρας, ο οποίος την επόμενη μέρα το πρωί συνεννοήθηκε με τους αρχηγούς του ναι για να γίνει ναι αυτό, και μετά προχωρήσαμε σε μια συμφωνία η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ειλικρινά, με βάση ποια εντολή έκανε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας? Δεν θυμάμαι να μας έχει πει ποτέ, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, ότι ο στόχος του ήταν να εντάξει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ή μου ξέφυγε κάτι? Δεύτερο, ένα πρόγραμμα το οποίο από τα 8 δισεκατομμύρια που ήταν η τελευταία πρόταση της κυβέρνησης και απορρίφθηκε από τους δανειστές ζητώντας παραπάνω, πρώτα ζήτησε 11 δισεκατομμύρια και μετά τα έφτασε μέχρι τα 15,2 δις. Ο κύριος Τσίπρας έφερε ξανά πρόταση η οποία αφορά 13 δισεκατομμύρια περιστολή, μάλλον οριζόντιες περικοπές δαπανών και μειώσεις μισθών, συντάξεων κτλ. Σε τίποτα διαφέρει από την πρόταση των δανειστών, με εξαίρεση στα χρονοδιαγράμματα.
οι δανειστές θα θέλανε πολύ πιο άμεσα να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας τα προτείνει σε βάθος τριετίας, δηλαδή μέχρι το 2019. Αυτές είναι οι φοβερές διαφορές. Εν τω μεταξύ, ζητάει καινούριο δάνειο 23,5 δισεκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη, τι 23,5. 53,5 δισεκατομμύρια. Νέο δάνειο, παρακαλώ. Και ζητάει απλά να υπάρξει δήλωση πρόθεσης από τους Ευρωπαίους δανειστές ότι σε κάποια στιγμή στο μέλλον θα συζητηθεί η αναδιάθρωση του χρέους ή η ρύθμιση του χρέους. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε σήμερα μας έκανε πλάκα σε μια σύσκεψη της Bundesbank, παρακαλώ, έκανε την εξής φοβερή δήλωση. Ενδέχεται να χρειαστεί διαγραφή μέρους των δανείων της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας παραδέχτηκε για πρώτη φορά την Πέμπτη, αλλά και ταυτόχρονα την απέκλεισε ως αδύνατη. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κούρεμα, διότι θα παραβίαζε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε συνάντηση της Bundesbank ο Wolfgang Schäuble. Μας δουλεύει ο άνθρωπος. Μας λέει δηλαδή, με λίγα λόγια, να το κάνουμε έτσι πιο λιανά, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά χωρίς διαγραφή, έστω μια διαγραφή μέρους των δανείων της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Αλλά και αυτό είναι αδύνατο, διότι θα παραβιάσει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δουλεύουνε, ρε. Μας βρήκανε κουτόφραγκους και μας δουλεύουνε, ρε. Είναι φοβερό, δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η σημερινή Bild δημοσιεύει, καθότι είναι το ημιεπίσημο όργανο της ελληνικής κυβέρνησης, οφείλω να ομολογήσω, μαζί με τη Financial Times, η οποία φροντίζει να μας πληροφορεί για τις επιστολές και τα άλλα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση προς τους δανειστές. Η γερμανική Bild σήμερα, όχι, συγγνώμη, χθες, ανακοινώνουν ότι φεύγουν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση και έρχεται το ποτάμι. Λόγω της άρνησης των εξάρτητων Ελλήνων να συνυπογράψουν τα νέα σκληρά μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας προσανατολίζεται σε αλλαγή του κυβερνητικού του εταίρου, υποστηρίζεται στην ιστοσελίδα της γερμανικής Bild. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Bild, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προετοιμάζει ήδη από χθες την αλλαγή αυτή. Τελείως τυχαία. Χθες δεν έγινε η συνάντηση με τους, ή την Τετάρτη έγινε με τον κύριο Θοδωράκη. Τσίπρα Θοδωράκη. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο είχε κατηδίαν συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, όσο και με τον πρόεδρο του κόμματος στο ποτάμι, Σταύρο Θοδωράκη. Ο τελευταίος, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, θα είναι και ο νέος κυβερνητικός του εταίρος. Ο κύριος Θοδωράκης, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, προετοιμάζεται εδώ και εβδομάδες για να πάρει θέση στα κυβερνητικά έδρανα. Αυτός είναι και ο λόγος που μεταβαίνει τόσο στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κομισιόν Jean-Claude Juncker, όσο και στο Παρίσι, όπου αναμένεται να έχει επίσης επαφές είτε με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, είτε με τον Υπουργό του Επιτροπή των Οικονομικών, Μισελ Σαπέν. Η εφημερίδα αναφέρεται και στη διαμάχη στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών της αριστερής πτέρυγας προτίθεται να καταψηφίσει τα νέα μέτρα. Έχοντας στον πλευρό του το ποτάμι, που διαθέτει δύο έδρες περισσότερες από τους ΑΝΕΛ, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε μεγαλύτερη κυβερνητική πλειοψηφία και συνεπώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο αριθμό ανταρτών όταν έρθει η στιγμή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την Bild. Τώρα, κατά τα άλλα, βεβαίως, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι γερμανικές εντολές, δεν έχει να κάνει με τις δηλώσεις του κυρίου Σούλτς να φύγει ο καμένος, να έρθει ο Φιεσί, έλα εσύ. Λοιπόν, κατά τα γνωστά που γίνονται στην μπανανία που λέγεται Ελλάδα. Και κατά τα άλλα, φυσικά, όλα είναι καλά. Διότι να δούμε πώς θα διαφοροποιηθούν. Πάντως, εδώ που τα λέμε, πόσους βουλευτές έχει αυτή τη στιγμή η κυβερνητική πλατφόρμα? 155. Όχι. Α, εννοείς μαζί με τους άλλους. Σύνολο, ναι. 155, 156, πόσους? Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι. Άρα, με απλή αριθμητική, περιμένουν λιγότερο από 5 ή 6 διαφοροποιήσεις βουλευτών. Εντάξει, και απλή αριθμητική. Και από την αριστερή πλατφόρμα έχουν ακουστεί κάποιες, τώρα δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι αυτά, ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις στην περίπτωση του που θα κατέβει το νομοσχέδιο. Θα το δούμε σήμερα αυτό, εξαρτημένο. Έτσι, θα το δούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα πρέπει να...
Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν οι αντάρτες βουλευτές. Ναι, ναι. Πάντως, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ο Θοδωράκης με τι θράσος, από πού έχει παίρνει αυτό το φάρος, συναντιέται και πώς τον δέχονται έτσι με το Γιούγκερ, συζητάνε δύο ώρες και βγαίνει και κάνει και δηλώσεις. Ότι ο πρόεδρος του γνωστοποίησε ότι θεωρεί επαρκή βάση για διαπραγμάτευση την ελληνική πρόταση. Ο Θοδωράκης. Από πού και σου. Ως κυβερνητικός εταίρος. Ακριβώς. Τελικά πήγαμε στο δημοψήφισμα, ψηφίσαμε όχι για να μας κυβερνήσει ο Θοδωράκης. Τι ωραία, ρε παιδί μου, είμαστε στην Ελλάδα εδώ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, όποιο τερατούργημα κυβερνητικό και να προκύψει από τις επόμενες μέρες, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η Βουλή αυτή είναι αναντίστοιχη με τον ελληνικό λαό. Είναι αναντίστοιχη. Ακόμη και τα κόμματα του λεγόμενου όχι δεν ήταν το όχι του ελληνικού λαού, γι' αυτό και οφείλει να διαλυθεί. Αυτή η Βουλή οφείλει να διαλυθεί και να πάμε σε εκλογές. Όπου εκεί θα αναμετρηθούμε. Και αν φοβούνται ή νομίζουν ότι ερμηνεύουν σωστά τον ελληνικό λαό, γιατί δεν έχουν, πάμε σε εκλογές να δούμε. Ή πόσο δύσκολο είναι, κύριε Τσίπρα, ή κύριε Παπαδημούλη, που ξεπεράσατε σε φιλομνημονιακές κορώνες, ακόμη και το Σαμαρά, σήμερα στο κόκκινο. Πόσο δύσκολο είναι να πάμε σε νέο δημοψήφισμα, όπου να μπει ξεκάθαρα το ναι ή όχι στο ευρώ. Σε 5 μέρες μπορούμε να πάμε, γιατί δεν πάμε. Άντε να σας δω. Γιατί δεν πάμε σε νέο δημοψήφισμα. Να διευκρινιστεί. Αφού λέτε εσείς αυτό και όλοι οι άλλοι λένε το άλλο, πάμε να δούμε τι γίνεται. Και να δείτε πόσο από το ναι θα έχει μείνει και πόσο από το όχι θα έχει ενισχυθεί. Ελάτε, πάμε να το δούμε. Στο κάτω Ρατζαφής, σε άλλες χώρες, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν επιτρέπονται τα δημοψηφίσματα, θα τελειώσουν και οι εκλογές, όσον ούπο. Γιατί εγώ δεν πιστεύω θα μας επιτρέψουν ξανά εκλογές οι δανειστές και τα κόμματα της Χούντας που έχουμε, αριστερά και δεξιά, δεν βλέπω να πάμε και γρήγορα σε εκλογές. Εκτός και αν το επιβάλλει ο λαός. Αυτό θα φανεί από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση σήμερα ή όχι. Σήμερα αυτονομείται επίσημα το όχι από τους ερμηνευτές του. Και εδώ θα φανεί. Λοιπόν, να σας πω και μια άλλη ακόμη πληροφορία. Σύμφωνα με τη Le Figaro, τη γαλλική Le Figaro, μια ομάδα από 10 υπηρεσιακούς αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για να βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση ώστε να διαμορφώσουν τις προτάσεις με βάση τις οποίες θα αποφευθεί ένα Brexit. Ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς είπε ότι η Ελλάδα είναι υπέρτατης γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας και φυσικά για τη Γαλλία, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Άρα λοιπόν, πάρα να την κρατήσουν. Παιδιά, μπαίνουμε σε άσχημο μονοπάτι, γιατί όταν επικαλούνται οι Γάλλοι επικιοκράτες γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ζήτηματα, τότε μπαίνουμε στο μονοπάτι της στρατιωτικοπολιτικής εμπλοκής στη χώρα. Άλλωστε, την τελευταία φορά που κάνανε, αποβιβάσαν στρατό στο Μάλι, διαλύσανε την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τζιμπουντί και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν από αυτά οι Γάλλοι επικοιοκράτες, όπως και η Γερμανία. Άλλωστε, αναλογής του είναι ο καινούριος άξονας, ναζιστικός άξονας στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρέχοντα. Βεβαίως, η πρόταση, για όποιον δεν την ξέρει, δεν έχει παρά να σκεφτεί ότι, ας υποθέσουμε ότι τα 13 δισεκατομμύρια αυτά, τα οποία θα πάρθουν από αύξηση του ΦΠΑ, μάλιστα τον κύριο Παπαδημούλης είπε και το εξής, αρχίσαμε τις λογικές κοινωνικής μηχανικής. Γιατί τα νησιά να πληρώνουν 13% ΦΠΑ και να πληρώνει η Ήπειρος 23%. Βεβαίως αυτό δεν το λέει για να κατεβάσουμε στο 13% την Ήπειρο, όπως θα ήταν το φυσιολογικό, το λογικό, το αρμόζον. Όχι, είναι για να αυξήσουμε στο 23% τα νησιά. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στους τουριστικούς προορισμούς και τα λοιπά. Δεύτερον, πάμε σε απευθείας μείωση συντάξεων, όπου και το ΕΚΑΣ μέχρι τέλος του 2019 θα έχει καταργηθεί για όλους τους συνταξιούχους, αλλά επίσης και το σύνολο των επικουρικών συντάξεων.
Με άλλα λόγια δηλαδή, οι συντάξεις θα φάνε μια μείωση από 40 μέχρι 50%. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει. Βεβαίως, αν δείτε εσείς σύνταξη, μου το πείτε στη μύτη, διότι υπάρχει και το θέμα του μηδενικού ελλείμματος, το οποίο το αποδέχεται η κυβέρνηση. Δηλαδή, η εφαρμογή των δύο νόμων, το ένα του Λοβέρδου και το άλλο του Παπαδήμου, όπου προβλέπει ότι δεν μπορεί να πληρώνει το ένα ασφαλιστικό ταμείο συντάξεις, εάν δεν έχει βρει εξιδίων πόρων τα μέσα. Αυτό είναι η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή, σε πληρώνω με την προϋπόθεση ότι έχω ίδια μέσα να σε πληρώσω και δεν έχω έλλειμμα, το οποίο το καλύπτω με δανεισμό, είτε έμεσα, διαμέσου του κράτους δηλαδή, είτε άμεσα. Δηλαδή, ξεχάσετε τις συντάξεις. Πάμε παρακάτω. Ο εργασιακός τυφώνας είναι πολύ απλό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 θα έχουν νομοθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τους δανειστές μέτρα για το λεγόμενο, για τη λεγόμενη άνοιγμα της αγοράς εργασίας, με πρώτο μέλημα την απελευθέρωση των απολύσεων και ταυτόχρονα τη δημιουργία καθεστώτος που να ελαφρύνει τον εργοδότη από τη δυνατότητα να καταγγείλει μια σύμβαση με εργαζόμενους και ταυτόχρονα να τους απολύσει. Δηλαδή, πάπαλα οι αποζημιώσεις, πάπαλα οι δεσμεύσεις του εργατικού δικαίου που αφορούσαν τον τρόπο και τον τρόπο και τους όρους που θα μπορούσε να απολυθεί κάποιος εργαζόμενος. Τρίτο, μονιμοποιείται το καθεστώς του έναντι. Με άλλα λόγια, όταν κατά την κρίση του εργοδότη δεν έχει δυνατότητα μια επιχείρηση να πληρώσει κανονικά τους εργαζόμενους, μπορούν να τους πληρώνει κάλλιστα έναντι. Και όπου πάει. Βεβαίως αυτό ισχύει για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων σήμερα, αλλά μονιμοποιείται όλο αυτό. Βεβαίως προβλέπονται η εφαρμογή όλων εκείνων των θεσμών που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ώστε να φύγει ο έλεγχος των δημοσιονομικών επίσημα από την κυβέρνηση και τη Βουλή. Να περάσει άμεσα ο έλεγχος της δημοσιονομικής πολιτικής, της συνολικής δημοσιονομικής πολιτικής, στους λεγόμενους θεσμούς εξ Ευρώπης, τους δανειστές δηλαδή. Λοιπόν, επίσης, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος των 13 δισεκατομμυρίων και φαίνεται να συσσωρεύονται δημοσιονομικά ελλείμματα, τότε η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει σε αύξηση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, ακόμη και για τους χαμηλόμισθους, δηλαδή κάτω από 12.000 ευρώ εισόδημα. Όπου από το 11% συντελεστής που προβλέπεται τώρα να πάει στο 15% για όσους έχουν εισόδημα ετήσιο κάτω από 12.000 ευρώ και για όσους έχουν εισόδημα ετήσιο πάνω από 12.000 ευρώ, 35% φορολογία άμεση. Λοιπόν, φανταστείτε ότι αν προσθέσετε εκεί τις ρυθμίσεις για να πληρώσετε τους παλιούς φόρους, το τραπεζικό κόλλημα δηλαδή με τα δάνεια και φυσικά τις όποιες άλλες οφειλές, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή την, τι οριμαγδός θα υπάρχει. Τρίτον, πάρτε ας πούμε στα σοβαρά ότι για κάποιο περίεργο λόγο ο στόχος των 13 δισεκατομμυρίων είναι βατός. Γιατί εμένα δεν μου εξηγεί κανένας πώς διάολο και από πού θα πάνε τα 13 δισεκατομμύρια σε μια οικονομία που πνέει τα ληστεία. Αλλά πείτε ότι τα παίρνει. Θυμόσαστε λιγάκι την υπόθεση με τον πολλαπλασιαστή του Δέλτα Νιτάφ. Θέλω να πω που ήταν λάθος. Που ήταν λάθος, που είχε βγει ότι εμείς δεν το υπολογίσαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο πολλαπλασιαστής του Δέλτα Νιτάφ που ήταν λάθος ήταν το εξής. Ότι για κάθε 1% συρρήκνωση του εισοδήματος υπολόγιζαν ότι θα ήταν περίπου 0,6% η μείωση του ΑΕΠ. Δηλαδή, με 1%, ενώ στην πραγματικότητα με το 1% που λέγαμε μείωση του εισοδήματος, τελικά απέδωσε περίπου το διπλάσιο από σε μείωση του ΑΕΠ. Τώρα, εάν πάρουμε στα σοβαρά αυτό το πολλαπλασιαστή, το καινούριο, το διορθωμένο πολλαπλασιαστή, και
και έρθουμε στα 13 δισεκατομμύρια τα οποία θέλουν να εισπράξουν, να εισπράξουν μέσω του συγκεκριμένου πρόγραμμα κυβέρνηση, τότε μιλάμε για 7,4% πτώση στο ΑΕΠ μόνο από την ύπαρξη, προσπάθεια ύπαρξη αυτών των 13 δισεκατομμυρίων. Βέβαια θα έχει αρνητικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, διότι δεν είναι μόνο αυτά που παίρνεις, είναι αυτά που και οι επιβάρυνσεις που θα υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, στα σοβαρά, πρέπει να περιμένουμε μια ύφεση στην τριετία που θα ξεπερνάει το 12 με 13%, που σημαίνει δηλαδή ότι η ύφεση, να το πούμε έτσι, της τριετίας θα είναι γύρω στα 4% κάθε χρόνο, κατελάχιστο. Μια επιταχυνόμενη δηλαδή διαδικασία ύφεσης, η οποία βεβαίως θα έχει αντίστοιχα αποτελέσματα στην ανεργία, στην εξαθλίωση, σε όλα αυτά τα πράγματα. Τότε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Γιατί πολύ απλά θέλουν να φορτώσουν με καινούργια χρέη τον κόσμο, να εξοντωθεί και ορατικά ο κόσμος και να μην υπάρχει κανενός είδους αντίσταση σε αυτή τη χώρα όταν θα σου πάρουν και το οικόπεδο. Πότε στο παίρνουν το οικόπεδο? Όταν υπογράψεις τη σύμβαση, όχι συγγνώμη, τη σύμβαση, τη συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εδώ πλέον τελειώνουν οι δανειακές συμβάσεις. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, από τη στιγμή που υπογράψεις μαζί του το Memorandum of Understanding, το μνημόνιο κατανόησης, όπως το λέει η συνθήκη ίδρυσης του, δεν έχει πλέον νόημα, δεν έχουν καθόλου νόημα οι προσφυγή στις κάλπες. Δεν έχει κανένα νόημα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κοινοβούλιο, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, το κράτος μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται ανεφόρον και αμετάκλητα στις δεσμεύσεις και στα πλαίσια του μνημονίου κατανόησης. Και βεβαίως, επειδή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αποκτά περιουσιακά δικαιώματα στη χώρα, και ιδιαίτερα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο πράγμα που θα φύγει είναι το ΤΑΙΠΕΔ, τότε στην πραγματικότητα χάνουμε το δικαίωμα κυριαρχίας στη χώρα μας. Έτσι αλλιώς το σύνολο της κυριαρχίας στη χώρα μας περνάει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εδώ δεν έχουμε δύο αντισυμβαλόμενους, όπου ένας αντισυμβαλόμενος επιβάλλει στον άλλον μια λεόντιο συμφωνία με τη μορφή της δανειακής σύμβασης. Εδώ έχουμε δύο αντισυμβαλόμενους, όπου ο ένας παραχωρεί το σύνολο της κυριαρχίας του στον άλλον. Και βεβαίως, για όσους αυταπατώνται ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης για τη ρύθμιση του χρέους, έστω και μελλοντικά, να σας πω απλά, ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, να σας το βρω ακριβώς, να το διαβάσουμε, γιατί υπάρχουν και οι ΣΥΡΙΣΕΙ, το κόλλημα της αρκούδας, που δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, ξέρετε, από το κουκούτσι έχει μείνει ο σπόρος, δηλαδή δεν είναι αυτό, οπότε πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά και πάλι βεβαίως, δεν είναι θέμα, αλλά λέμε. Λοιπόν, στη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας υπάρχει το περίφημο άρθρο 32 παράγραφος 8 της συνθήκης ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, όπου προβλέπεται: στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, η χρηματοδοτική πόρη και τα στοιχεία του ενεργητικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, σε καμία ρύθμιση, σε κανέναν έλεγχο, σε κανένα μορατόριουμ οποιασδήποτε φύσεως. Άρα ξεχάστε διαπραγμάτευση, τη ρύθμιση κτλ. Γι' αυτό ο Σόιμπλε έλεγε, λέει, ναι, ίσως να πρέπει αυτό, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπεται από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτόν μας βάζουνε. Σε αυτό το μηχανισμό που μας βάζουν. Η αποφθαίωση της διαφάνειας και της δημοκρατίας, Δημήτρη. Είναι σαν να περνάμε από τις κυβερνήσεις Τσολάκογλου και Λογοθετόπουλου στη σκληροπυρηνική περίοδο
εμφυλίου, που δημιούργησε δηλαδή και τις προϋποθέσεις εμφυλίου της κυβέρνησης Ράλλη. Και να δεις πώς θα κυκλοφορούν τάγματα ασφαλείας. Και, και πώς θα δημιουργηθούν αυτά. Βέβαια έχει από κοντά τον κύριο Θοδωράκη, που είναι, έχει πληρωθεί πολύ για αυτόν τον λόγο, και όλη αυτή τη φασιστική καμαρίλα των Ευρωλιγούριδων, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χύσουν αίμα, να σκοτώσουν και να ανασχολοποιήσουν ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου τα αφεντικά τους να είναι ήρεμα. Να πούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Για όσους από εμάς αναλύουμε τις καταστάσεις, δεν ήταν κάτι το φοβερό ή δεν μας ξάφνιασε. Το ξέραμε. Και εδώ η μόνη λύση είναι η συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου από το όχι. Δηλαδή τις δυνάμεις του όχι. Εδώ να δω. Ποιος είναι ικανός και σε ποιος είναι σε θέση. Βεβαίως από λιπόψυχους προδότες και όλο αυτό το συνοθήλευμα είναι γεμάτη η χώρα. Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν και σε αυτή την περίπτωση όλοι αυτοί που μας λέγανε και που μας τάζανε δεν εμφανιστεί κανένας όταν κληθεί στην πρώτη γραμμή. Πάντως εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Δεν θα ανεχτούμε αυτή την κατάσταση, ακόμη και αν χρειάζεται η άμεση ανατροπή της. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να είσαστε σίγουροι όμως ότι από εδώ και μπρος τα γάντια βγαίνουν. Τελειώσαμε. Αν αυτοί θέλουν να δολοφονήσουν μια ολόκληρη χώρα και ένα ολόκληρο λαό, γιατί τα έχουν πάρει χοντρά, ή γιατί είναι πουλημένα τομάρια, ή γιατί δεν είχαν ποτέ τους έστω στοιχειώδη αίσθηση πατρίδας, τώρα θα τη μάθουν και θα τη μάθουν από την κακή πλευρά. Και θα μάθουν τι σημαίνει σε αυτόν τον τόπο ο προδότης. Τι σημαίνει να είσαι προδότης σε αυτόν τον τόπο. Από εδώ και μπρος πλέον έχουν βγει τα γάντια. Η πρώτη έναρξη σήμερα το απόγευμα στις 7.30 πότε είναι, ναι, ναι, η συγκέντρωση για το όχι. Και δεν σταματάμε εδώ. Σε ολόκληρη την Ελλάδα θα γίνει. Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αυτό πρέπει να διαλυθεί πάση θυσία. Τίθεται θέμα ύπαρξης ελληνικού κράτους. Με βάση το άρθρο 120, το άρθρο 120, παράγραφος 4 του συντάγματος, κάθε Έλλην πολίτης πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα που πρέπει και προέρχεται από τον πατριωτισμό του για να διαλύσει αυτό το κατασκεύασμα, για να μην διαλυθεί η χώρα, η ελληνική επικράτεια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας αποφάσισε το δρόμο του και πέταξε τις μάσκες, να περιμένετε όχι απλά τα χειρότερα σε επίπεδο πολιτικής κράτους ή αν θέλετε αντιλαϊκής πολιτικής, να περιμένετε τα χειρότερα σε επίπεδο εθνικών θεμάτων. Εθνική ακροτηριασμή, ξεπουλήματα, σύνορα και ιστορίες. Αυτό είναι το θέμα μας. Άλλωστε, έχουν φρειάξει. Ενώ δεν έχουν λύσει θεμελιώδη ζητήματα, το νόμο για την Ιθαγένεια το κατέβασαν. Κατέβασαν νέο, δημοσίευσαν στο ΦΕΚ καινούριο, και άνοιξαν καινούργια ιστορία με τους μουφτίδες στη Θράκη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι κύριοι της ομάδας Τσίπρας και ό,τι κρύβεται από πίσω ετοιμάζουν εθνική πανουλεθρία για τη χώρα. Και τέλος πάντων, όπως το έχω ξαναπεί, ο μισθός κερδίζεται πίσω. Οτιδήποτε έχουν επιβάλει το ανατρέπουμε, το σβήνουμε. Όλες οι υπογραφές τις παίρνουμε πίσω. Εάν χάσουμε εθνικό έδαφος, όμως, το εθνικό έδαφος κερδίζεται μόνο με αίμα. Να το έχουμε υπόψη μας. Είναι το μόνο που δεν είναι εύκολα να ανακτήσιμο. Και μας πάνε να χάσουμε εθνικό έδαφος. Και προσέξτε τι όμορφα θα το χάσουμε. Γιατί θα έχουμε το σύνολο του πολιτικού προσωπικού να υπογράφει την εκχώρησή του στο όνομα της δημοσιονομικής ισορροπίας ή βιωσιμότητας. Πόσο δύσκολο νομίζετε ότι είναι? Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη.
Γι' αυτό εδώ δεν χωράνε, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν καταλαβαίνω. Όποιος θέλει να φύγει από αυτή τη χώρα για να μην συμμετάσχει στον αγώνα, δικό του πρόβλημα. Έτσι αλλιώς θα σου ξαναπώ. Από ρυψάσπιδες, ο τόπος γεμάτος. Από νενέκους, χιλιάδες. Εμείς όμως την ιστορία αυτή δεν την καταλείπουμε. Αλλή και τρισαλλή σε εκείνον που θα θέσει θέμα ξεκάθαρα με την υπογραφή του, θα θέσει θέμα κατάργησης κρατικής υπόστασης Ελλάδας. Γιατί αυτό υπογράφει αυτή η Βουλή. Η ξεφτυλισμένη Βουλή. Υπογράφει στην ουσία όχι ακόμη ένα μνημόνιο. Υπογράφει την κατάλυση της Ελλάδας ως κρατική υπόσταση. Και αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι υπόθεσή της για να το υπογράψει. Δεν μπορεί να το υπογράψει και να το αποφασίσει. Ή αν το υπογράψει, τότε τελεί υποκατάληση η ίδια απέναντι στο εθνικό φρόνημα ή, αν θέλετε, στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που εναπόκειται η αποκατάσταση της νομιμότητας ακόμη και με ένοπλα μέσα. Το Σύνταγμα το λέει, όχι εγώ. Και ο Χαράτος Ζαφής, Έλληνες, οι πολίτες δεν είναι μόνο πολίτες, είναι και οι ένστολοι πολίτες. Δεν μπορεί να τους καταδικάζεις να λειτουργούν, ενώ πήραν όρκο για την εθνική άμυνα, να λειτουργούν ως δυνάμεις φασιστικής κατοχής της πατρίδας τους. Όσοι μπορούν να το συνειδήσουν στην συνείδησή τους, δικαίωμά τους. Ταγματασφαλίτες είχαμε πάντα σε αυτό το και Γερμανοτσολιάδες. Αλλά δεν μπορεί να τους πεις να κινηθούν ενάντια σε μια κατάσταση, σε ένα καθεστώς το οποίο παραβιάζει ακόμη και τις πιο στοιχειώδεις υποχρεώσεις απέναντι στον Έλληνα πολίτη και θέτει σε κίνδυνο την εθνική επικράτεια της χώρας. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα δούμε σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα. Ακόμη και η γενιά του πολέμου και του εμφυλίου θα εκπλαγεί όσοι από αυτούς ζουν ακόμη και προσπαθούν να επιβιώσουν με την άθλια σύνταξη που τους επιτρέπουν οι Ευρωπαίοι επικαιοκράτες. Να πούμε επίσης ότι, να αλλάξουμε λίγο θέμα, λέγοντας ότι αύριο στα πλαίσια του αναλυτικού των σεμιναρίων της σχολής του ΕΠΑΜ του Ιουλίου 2015, αύριο 11 Ιουλίου συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων με εισηγητή τον Πέτρο Λάγια, που αφορά τη δημοκρατία, παρακαταθήκη και πρόκληση, που βασίζεται, το οποίο βασίζεται στο τελευταίο του βιβλίο, το οποίο, από ό,τι έμαθα κιόλας, εξαντλήθηκε μέσα στους πρώτους δύο μήνες. Το θέμα είναι το δεύτερο μέρος της διάλεξης του Πέτρο Λάγια, που αφορά ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, δοκιμασίες και παρακμή. Είναι αύριο στις 10.30 Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στην Καλυθέα, στον τέταρτο όροφο. Και επίσης, επειδή παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και σχετικά με τον Αντέο, ο Αντέος έχει κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος, είναι γνωστό. Να πούμε ότι στην Αθήνα μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Πολιτεία, Ασκληπίου 1-3, στην Αθήνα δηλαδή, στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία Γραβιάς 3-5, στο βιβλιοπωλείο Χριστάκης Υποκράτους 10-12, στο Παριμίν Χαριλάου Τρικούπη 11-α, στα Άνω Πατήσια βιβλιοπωλείο της Πανδοσίας 5, στον Πειραιά στο βιβλιοπωλείο Το Στάχι, Πραξιτέλους 122 και Τσαμαδού, στη Θεσσαλονίκη στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες Αλέξανδρος Βόλου 28, στη Δράμα στο βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση Προύσης 32 και στη Ξάνθη στο βιβλιοπωλείο Μιχάλης Πανίδη Θερμοπυλών και Πλάτωνος 11. Επίσης μπορείτε να το παραγγείλετε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο θέλετε και να το παραλάβετε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, άραγε
εάν τους κρεμάσουμε όλους αυτούς στο Σύνταγμα, θα χρειαστεί να τους ξαναψηφίσουμε? Μια ανάλογη ερώτηση έγινε μας μεταφέρθηκε από το τηλεφωνικό κέντρο που έλεγε, εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα και διαγράψουμε τα χρέη, θα πληρώσουμε τον ESM? Ξέρω εγώ. Γιατί φεύγουμε από την Ευρωζώνη και το Ευρώ? Για να πληρώσουμε και να εξαρτώμαστε τον ESM? Για να τους στείλουμε στο διάολο. Γιατί τέτοιος οργανισμός, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνές επίπεδο. Γιατί παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Το σκληρό πυρήνα. Εκτός κι αν αυτονομαστούμε ως προτεκτοράτο. Δηλαδή, κράτος υποπροστασία. Εάν εκτιμούμε ότι μπορούμε να είμαστε έτσι, τότε καληνύχτα. Το γύρευε. Αλλά και αυτό απαιτεί μια ανάλογη κυβέρνηση. Και όχι πατριωτική κυβέρνηση, μια δοσιλογική κυβέρνηση. Πάντως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν υπάρχει, ότι ο δοσιλογισμός δεν γνωρίζει χρώμα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι μαύρος, μπλε, κίτρινος ή κόκκινος. Δοσίλογος ή πατριώτης. Εκείνη η διαχωριστική γραμμή. Λοιπόν, σε ένας άλλος φίλος ρωτάει το εξής. Δημήτρη, ένας φίλος αναρωτήθηκε από πού προκύπτουν τα 52 δισεκατομμύρια των τραπεζών σε ομόλογα Λουξεμβούργου και Βρετανίας. Μου παράδεσε μάλιστα αυτόν τον πίνακα, από τον οποίο λέει προκύπτουν μόλις 2 δις. Αυτά τα ποσά δημοσιεύονται κάπου. Θα ήθελα τα φώτα σου. Λοιπόν, γιατί ασχολούνται άνθρωποι με το να μην ξέρουν τι τους γίνεται? Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά λοιπόν πάμε ξανά. Τα βήματα. Ένα-ένα. Στράτα, στρατούλα. Δεν το λέω για σένα, φίλε μου. Το λέω για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που νομίζω ότι ξέρουν τι τους γίνεται. Στράτα, στρατούλα. Πας στο bankofgreece.gr. Όταν ανοίξει, πας στατιστικά στοιχεία στο αριστερό σου χέρι. Εντάξει, πάμε τώρα. Έχουμε την περπατούρα, έτσι τη λέγαμε εμείς τα μωρά. Περπατούρα, πάμε. Λοιπόν, στα στατιστικά στοιχεία λοιπόν, πας νομισματική, αφού τα πατήσεις, συγγνώμη, κάτσε, να μην το, γιατί τα χάνουμε. Στατιστικά στοιχεία, πατάς επάνω. Ανοίγει ένας δευτερογενής κατάλογος. Δευτερογενής κατάλογος είναι ο κατάλογος που αφορά στατιστικά στοιχεία. Μάλιστα. Πας λοιπόν στη δεύτερη κατηγορία που λέγεται νομισματική και τραπεζική στατιστική. Σωστά, σωστά. Πατάς εκεί και βγαίνει άλλος κατάλογος. Φαντάσου τώρα. Το δυσκολεύει. Καθηγητή οικονομίας να κάνει τέτοιες πράξεις. Δηλαδή μιλάμε Βαρουφάκης. Wow. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν εμφανίζεται η νομισματική και τραπεζική στατιστική, σου βγάζει κατάλογος νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις, νομισματικά μεγέθη, καταθέσεις, χρηματοδότηση και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και επειδή εδώ το λέει κωδικά, νιχιώτα. Εντάξει, πατάμε εκεί λοιπόν και μας βγάζει ένα Excel, το οποίο ξεκινάει και λέει ανάλυση χαρτοφυλακίου νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, νιχιώτα, εκτός Τραπέζης Ελλάδος. Υπόλοιπα έτους σε εκατομμύρια ευρώ. Τέλος περίοδου. Πάμε λοιπόν και λέμε στην πρώτη κατηγορία, τίτλοι πλην μετοχών και παραγόγων. Τι σημαίνει αυτό? Στο λέει μέσα στην παρένθεση. Ομολογίες. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικές ομολογίες. Έχει να κάνει με οικονομικές ομολογίες. Κοινώς ομόλογα. Πάμε. Στράτα στατούλα τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε πιστωτικά ιδρύματα. Από πόσα ομόλογα πιστωτικών ιδρυμάτων έχουμε, σου λέει ένα ποσό. Τι σε ενδιαφέρει να δεις, σε ποια κατηγορία, από ποιους λοιπούς τομείς, αφού σου βάζει την γενική κυβέρνηση, πας λοιποί τομείς. Λοιποί τομείς είναι τομείς οι οποίοι δεν αφορούν ούτε πιστωτικά ιδρύματα, ούτε γενική κυβέρνηση δική σου. Αφορούν άλλους τομείς που δεν αφορούν... Αφορούν ξένα κράτη, να το πούμε έτσι, ή ξένους ιδιώτες, να το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν, στους λοιποί τομείς, θα δεις ότι στο Μάιο του 2015 το σύνολο είναι 56,8 δις. Εγώ έκανα λάθος, το θυμόμαι 52, να με συγχωρείτε.
56,8 δις. Με πιάσα τα διάβαστο. Λοιπόν, εκεί στο εσωτερικό, πόσα σου λέει στο εσωτερικό? 0, 0. Δηλαδή από το εσωτερικό και ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα του εσωτερικού, 0. Λοιπές χώρες ζώνης του ευρώ, δηλαδή από χώρες ζώνης του ευρώ εκτός Ελλάδας, 38,292 δις. Αυτά, αν πάτε σε έναν άλλο πίνακα που λέει κατά χώρες αυτά τα πράγματα, θα δείτε ότι είναι Λουξεμβούργο, κράτος Λουξεμβούργο. Από αυτά τα 38,28 είναι σε ευρώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπές χώρες στους λοιπούς τομείς, λέει λοιπές χώρες ζώνης του ευρώ και λοιπές χώρες, δηλαδή χώρες που είναι εκτός ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχεις 18,5 ή 518 δις. Αυτά, εάν ψάξετε πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, με τρόπο που δεν αρμόζει στην εποχή, στην εκπομπή. Ναι, περπατούρα λέμε, εντάξει. Θα δείτε ότι είναι Βρετανικού κράτους. Σύνολο 56,8 δις. Αντιλαβού. Λοιπόν, είδες, μέχρι και ο υπολογιστής μας κράζει. Λοιπόν, απλώς να πούμε ότι μετά τις 3 είναι ανοιχτά, ανοίγουμε γραμμές και όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο σταθμό στο 210-3428-676 να ρωτήσει ό,τι θέλει στο Δημήτρη τον Καζάκη. Δεν αγγίζονται, λέει, σφαγή χωρίς αναισθητικό και χωρίς τέλος, μας λέει ο φίλος. Δεν αγγίζονται οι δημόσιοι υπαλλήλοι, ούτε καν οι επίρροκοι και οι υψηλές συντάξεις. Μην ανησυχείς, όλοι θα σφαχτούν. Μην ανησυχείς, ο καθένας με την ώρα του. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται τους δημόσιους υπαλλήλους. Άλλωστε, ο κύριος Μάρδας μας είπε ότι αυτοί θα πληρωθούν κανονικά. Για τους ταξιούχους, να πάνε να πνιγούν. Λοιπόν, 15% από 11% φορολόγηση ενοικίων από το πρώτο ευρώ για κάποιον που νοικιάζει ένα σπίτι, των γονιών και των παππούδων, και δεν έχει εισόδημα από άλλες πηγές. Μα ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Δεν φτάνει δηλαδή που σου έδωσαν ένα ολόκληρο σπίτι οι γονείς και οι παππούδες σου, ας πούμε. Θα πρέπει δηλαδή να το πληρώσει ο Σόιμπλε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω δηλαδή το πνεύμα. Να πούμε ότι ετοιμάζεται και να περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο και η συμφωνία με το TTIP, την Διατλαντική. Ναι, ήδη πέρασε. Απλά έχουν ζητάνε να μην εγκριθεί το θέμα που αφορά την υγεία. Όλα τα άλλα τα δέχονται. Θα έρθει με το τελικό νόμο. Πάντως ενέκριναν όλες τις μυστικές διαπραγματεύσεις που έγιναν, ναι, ναι, παρά το γεγονός ότι έχουν κινηθεί πολίτες εναντίον της Επιτρόπου Εμπορίου, Διεθνούς Εμπορίου, και τον τρόπο που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αλλά ποιος ψάχνει τώρα για να δικαιοσύνη τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα καλά της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει χωριστεί στη μέση. Τα στρατόπεδα είναι πλέον ξεκαθαρισμένα πρώτη φορά. Η μόνη τους λύση στο τέλος θα είναι το στρατηγικό προσχόμενο. Ας το κάνουν. Αυτό αντιμετωπίζεται πιο εύκολα από την κοινωνική χούντα. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος ο Στάθης. Ο Καζάκης δεν θα βρίζει. Έχει τα ατράταχτα επιχειρήματα που πείθουν. Θα βρίζουμε οι υπόλοιποι. Διαφυλάξτε τον κύριο στον κόσμο, τον θέλει σοβαρό και μετρημένο. Ναι. Λοιπόν, αφήστε με και εμένα να βρίσκω και καμιά φορά, δηλαδή να εκτονωθούμε. Το επερχόμενο κράχ της Κίνας είναι σκάσιμο μιας φούσκας που τα έσκαγε κάποτε ή μπήκε και δάχτυλος από τις ΗΠΑ. Πιο επικαιρή από ποτέ η Νάταλη. Μπράβο ρε Αθανασιάδη. Λοιπόν, για το τραγούδι που προφανώς έβαλες. Λοιπόν, όχι, το κράχ αυτό της Κίνας θα γινόταν. Έτσι ή αλλιώς θα γινόταν. Δεν συμφέρει τις ΗΠΑ να σκάσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είδατε τις δύο απανωτές διακοπές συνεδριάσεων στο χρηματιστήριο. Κρατηθείτε, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του roller coaster και βλέπουμε κάτω τον τρόπο που θα πέσει το τρενάκι. Έτσι. Δεν έχει λήξει ακόμη το θέμα. Καλησπέρα από Ολλανδία. Είχε πάρει ένας φίλος πρόσφατα και είπε ότι κάθε ευρώ που μπαίνει στην ελληνική οικονομία στην ουσία το δανειζόμαστε. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό για όσους δεν κατέχουν οικονομικά? Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιους εξυπηρετεί? Δεν γίνεται με όλες τις χώρες? Δηλαδή είναι σαν αντί να παίρνω μισθό
να παίρνω δάνειο από μια τράπεζα και μετά να πρέπει να παράγω το και τόσο κέρδος ώστε να ξεπληρώσω το δάνειο αυτό. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, Κώστας. Λοιπόν, αυτό το έχουμε πει επανειλημμένα αναλύσει, λέγοντας ότι το ευρώ που σου δίνει, το χαρτονόμισμα που σου δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο χρεώνει με το διατραπεζικό επιτόκιο. Στο πουλάει δηλαδή με επιτόκιο. Μετά δεν το δίνει σε εσένα όμως, το δίνει σε τράπεζες. Οι τράπεζες έρχονται με τη σειρά τους και σου πουλάνε με τη σειρά τους αυτό το χρήμα. Το κάνουν σε όλους. Απλούστατα, οι χώρες με πλεονάσματα στο εξωτερικό ισοζύγιο συμπληρώνουν την ορθωτική σου κυκλοφορία, το χρήμα δηλαδή που παίρνουν, που χρειάζονται, με το πλεόνασμα από το εμπορικό ισοζύγιο τους. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πλεόνασμα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο πλεόνασμα, ίσα ίσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ελλείμματα εκτινάχτηκαν στον αέρα, γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε περισσότερο χρήμα από τον Τράγκη, άρα να εκτινάσετε το χρέος. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούμε. Χαίρετε. Χαίρετε, ναι. Χαίρετε. Από Γιάννη, ο Δημήτρης είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα, ψάχνω να βρω στην καινούργια πρόταση της κυβέρνησης αυτή την παράγραφο, η οποία λέει να στείλουμε όλα τα νεογέννητα και τις παρθένες. Και δεν τη βρίσκω καθόλου. Όχι, δεν έχει τέτοια. Θα σου πω πώς, πού θα μπορείς να βρεις για όλα τα ανήλικα. Γιατί οι Γερμανοί βολεύονται μόνο με ανήλικα. Μόνο με ανήλικα. Βλέπω επίσης με την κυρία ένα άρθρο το οποίο το έχει δημοσιεύσει το Sport FM και βλέπουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του κυρίου Σόιμπλε και του Αμερικανού Οικονομικών, του Τζακ Λιού, του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ. Ναι. Ναι, και προτείνει τώρα εδώ πέρα μια πολύ συντάρουσα ανταλλαγή. Τα μεγάλα αφεντικά λένε ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την Ελλάδα, δηλαδή να δώσουν στους Αμερικάνους την Ελλάδα, να διαχειριστούν οι Αμερικάνοι την Ελλάδα και το χρέος της και το πρόβλημά της εισαγωγικά και να τους δώσει η Αμερική του Πόρτο Ρίκο. Φυσικά, εδώ πέρα το άρθρο, έτσι όπως το αναφέρει, τονίζει ότι ο Σόιμπλε προσπαθεί να απομακρύνει τον αμερικάνικο δάκτυλο από τα τεκτενόμενα που γίνονται μέσα στην Ευρώπη. Μια παράσταση νίκης, μια παράσταση ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα σαν Γερμανία. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Κανέ, βέβαια, ναι. Έτσι κι αλλιώς την πρόταση του ESM είναι ότι το χρέος της χώρας γίνεται αποκλειστικά ευρωπαϊκό και θα ρυθμίζεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθήκων. Επομένως το δούνου του και οι Αμερικάνοι θα είναι απ' έξω. Δεν βλέπω καμία αντίδραση από μια σοβαρή χώρα και ιδιαίτερα από έναν έμπειρο εξωτερικό όπως είναι ο Κοτζιάς. Καμία αντίδραση επάνω σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή τι γίνεται, αποδεχόμαστε ότι είμαστε προτεκτοράτο και σε συζητήσεις και λογοπαίγνια αν θα είμαστε προτεκτοράτο των Αμερικάνων ή προτεκτοράτο των Ευρωπαίων, εμείς απλά μένουμε και κοιτάζουμε. Όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης δείχνουν δυστυχώς ότι η υποτέλεια αγγίζει τα κόκκινα. Ο κόσμος δεν έχει λάβει καθόλου όμορφα όλα τα τελευταία μηνύματα και το νέο μνημόνιο, όχι δεν το περίμενε, το περίμενε. Έχει συνηθίσει αυτά τα παιχνίδια, αλλά οι αντιδράσεις θα είναι βίαιες. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να δεχτεί, είναι πολύ φρέσκο το όχι, δεν πρόκειται να δεχτεί όλη αυτή την πίεση. Τα πράγματα θα μιλήσουν από μόνα τους. Ήδη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και σήμερα πολλές κοινωνικές ομάδες θα πάνε στο Σύνταγμα για να εκδηλώσουν την αντίθεση τους επάνω σε αυτά που συμβαίνουν. Από πριν βλέπω ότι έχει φροντίσει το σύστημα να οργανώσει παράλληλες εκδηλώσεις από μπαχαλάκηδες. Υπάρχει βέβαια και το θέμα ότι έχουν βγει τα κάγκελα, έχουν φύγει τα μάτα από εκεί πέρα που έπρεπε να είναι και θα τους χρειαστούν τα μάλα αυτή την περίοδο. Αν βέβαια θελήσουν να συνεχίσουν αυτό το κομμάτι, να περάσουν τα μέτρα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Είναι έτσι ακριβώς το πράγμα. Θα νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλές, πολύ γεμάτες μέρες το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε να δούμε τους ήρωες, τους αντάρτες, λάθος, τους αντάρτες της κοινοβουλευτικής ομάδας, των κοινοβουλευτικών ομάδων, γιατί είναι δύο, έτσι, της κυβερνητικής παράταξης και είδαμε, θα τους δούμε άραγε σήμερα. Αυτό που βλέπω είναι την αντίδραση των ανεξάρτητων Ελλήνων,
σε ένα, όχι αντίδραση, αυτή δεν είναι λογική αντίδραση, τα βλέπαν και από πριν οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα έφυγε ο κόμπος στο χτένι που λένε. Ναι, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει τίποτα σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας. Περιμένουμε ένα ανακάτημα τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να περιμένουμε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πότε θα γίνει μάνα? Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να κυβερνήσει την Ελλάδα? Τώρα το εμφυτέψανε το έμβριο. Κάτσε σιγά σιγά με εμφύτευση λόγω Σόιμπλε, ξέρεις. Μάλιστα. Αυτά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου θυμίζει ο Θοδωράκης, μου θυμίζει το Alien. Το πρώτο αυτό που πήγαινε ο άλλο, το τέρας ας πούμε, και πήγαινε και εμφύτευε μέσα ας πούμε, και τα γεννιόταν το καινούργιο. Ξενιστής. Αυτό το πράγμα, ένα ξενιστής ας πούμε. Είναι. Δεν ξέρω τώρα. Βεβαίως οι επιστημονικές γνώμες διήστανται, διότι δεν ξέρεις αν είναι όντως το alien, δηλαδή το τέρας το οποίο γεννήθηκε, ή ο ξενιστής του τέρατος. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τώρα. Πάντως αυτή η συζήτηση με τον Σόιμπλε και τον Αμερικάνο Υπουργό Οικονομικών έχει κυκλοφορήσει και δείχνει και το σε τι επίπεδο πόσο μας υπολογίζει ο Σόιμπλε. Σαν να μιλάνε οι δύο υπουργοί για τα γιουσουφάκια τους να ανταλλάξουμε. Άσχετα με το αν είναι ή όχι σοβαρό σαν θέμα συζήτησης, δείχνει το σε ποιο βαθμό μας εκτιμούν σαν αξιοπρεπή και χώρα που έχει μια, τέλος πάντων, μια αξιοπρεπή κυβέρνηση. Ένας φίλος μου ρωτάει εδώ αν τα ομόλογα αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, γιατί της Βρετανίας και του Λουξεμβούργου, ποιος τα έχει διοκτησία? Οι συστημικές τράπεζες τα έχουν αυτή στα χαρτοφυλάκια τους. Δεν έχει καμία σχέση η Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, ποιο γατάκι ρε παιδιά? Τελικά το γατάκι πηδάει στο αμάξι. Α, ο υπολογιστής είναι θέμα. Απλά κάθε φορά που του βάζω ένα θέμα ουρλιάζει. Λοιπόν, σας ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος, φίλος και του Δημήτρη και του Δημήτρη. Και του Δημήτρη που μίλησε πριν. Ναι. Ωραία Γιώργο. Ναι. Σ' ακούμε. Έχω μια απορία. Ως πότε θα ανεχόμαστε και θα κοιμόμαστε και δεν θα καταλαβαίνουμε ότι παίζουν πολύ σοβαρά παιχνίδια εις βάρος μας και ποτέ δεν είχαμε κανέναν φίλο, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ασία, ούτε στην Αφρική? Ο κόσμος αυτός μέχρι πότε θα είναι οπαδός και όχι φίλαθλος? Είμαι οπαδός της μπάλας. Οπαδός της μπάλας δεν θα ήμουν ποτέ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι οπαδός ομάδος. Σωστά. Ξέρεις όμως κάτι, έχεις δίκιο, αλλά για πρώτη φορά έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Έχει σταθεί επίσημος ο ΙΕ υπέρ μας. Και τι λέει ο ΙΕ? Ρε παιδιά, συνέλθετε. Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε ολόκληρο το χρέος σας. Γιατί συνεχίζετε και το πληρώνετε? Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση που ο ΙΕ να ήταν μαζί μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, Κύπρος, τι να θυμηθούμε? Χούντα, τι να θυμηθούμε? Ήταν εναντίον μας. Έχω στείλει στον ΟΙΑ κάποτε ερωτήματα και δεν είχα πάρει απάντηση ποτέ. Όχι, απλά λέω ότι έχουμε μια τέτοια ευνοϊκή συγκυρία να το στείλουμε στον Αγύριστο. Και τι κάνουμε τώρα? Πάμε και υπογράφουμε τη χειρότερη θανατική καταδίκη της χώρας. Και καθόμαστε και τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα υπογράφει το μνημονιότερο μνημόνιο. Ναι, όχι αυτοί τσακωνόνται. Τελικά τα βρήκανε. Τσακωνόντουσαν, αν τα βρήκανε. Είναι κολλητάρια τώρα όλοι. Εννοώ και ο κόσμος από κάτω. Δεν έχει καταλάβει τίποτα τι γίνεται τελικά. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει. Γι' αυτό και είχαμε και αυτό το όχι παρά και ενάντια σε κάθε πρόβλεψη. Σωστά. Δεν μιλάω βέβαια για το διαδίκτυο. Βλέπω και γύρω μου ότι υπάρχει μια. Όχι, μιλάμε για τον κόσμο γενικότερα. Ναι. Γιατί αν πραγματικά ο κόσμος ήταν στην Νιρβάνα του, δεν θα είχαμε το όχι της Κυριακής. Εγώ θα προτιμούσα μια αποχή πλήρης στο 100% όμως. Μα αν κάναμε τέτοια, μα αν έμπαινε τέτοιο θέμα, καταρχάς η αποχή ποτέ δεν είναι λύση. Ποτέ δεν αποτελεί λύση. Όχι αποχή, αποχή από το δημοψήφισμα και με αιτήματα σοβαρά στο Σύνταγμα, στη Βουλή. Αλλά στο 80, στο 90% αν είμαστε όλοι μαζί να καταλάβουμε την εξουσία, μπορεί να το θέλαμε το ζήτημα, αλλά... Γιατί εγώ ένιωσα με το που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα ότι υπάρχει ένας Πόντιος Πιλάτος, υπάρχουν οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και αυτός που σταυρώθηκε τελικά ήταν ο λαός. Ναι, αλλά το θέμα όμως ότι σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις
και το γεγονός ότι μίλησε παρά και ενάντια σε ένα ολόκληρο καθεστώς. Μα δεν διαφωνώ σε αυτό. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι επιτυχία του, του το χρεώνουμε και πρέπει να θεωρούμαστε, να θεωρούμε ότι είμαστε περήφανοι σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοιους εκβιασμούς που ο ελληνικός λαός πήρε ένα τέτοιο συντηρητικό όχι. Κανένα δημοψήφισμα. Πήρα και με το όχι. Κανένα δημοψήφισμα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή του Μάστριχτ δεν θυμάμαι να πήρε τέτοιο 38 όχι. Σε λαούς που τέλος πάντων έχουν και μεγαλύτερη παράδοση και παιδεία δημοψηφισμάτων κτλ. Ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ολλανδία, ούτε στην Ιρλανδία, ούτε στη Δανία, ούτε πουθενά άλλο. Τέτοιο συντριπτικό όχι, γι' αυτό πάθανε λαχτάρα οι Ευρωπαίοι και ζητήσαν από τον Τσίπρα να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Να δηλώσει δηλαδή ότι ποτέ δεν θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Και έχω και την απορία, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι κατόπιν εορτής, γιατί το πανηγύρι συνεχίζεται σε εισαγωγικά. Γιατί δεν ρωτηθήκαμε σαν λαό σε ένα δημοψήφισμα, όπως αυτά που αναφέρει στην Ευρώπη, για την ΕΟΚ, για την εισαγωγή στην ΕΟΚ, ακόμα και για την αλλαγή του νομίσματος. Εδώ με δουλεύεις. Συγγνώμη κιόλας για το που το λέω. Εδώ ένα δημοψήφισμα φέρανε, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα βγει το ναι. Και του βγήκε όχι. Τώρα θα δούμε. Εδώ θα μας καταργήσουν τις εκλογές κανονικά. Αυτό βλέπω. Με τέτοιο λαό. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Είναι απρόβλεπτος. Του δίνεις, πρόσεξε τι έγινε. Ναι. Του λες, να η κάλπη. Πάρ' το ψηφοδέλτιο ναι και πήγαινε ψήφισε. Και αυτός πάει και ψηφίζει όχι. Είναι να τον εμπιστεύεσαι μετά τον Έλληνα. Μα δεν είναι δυνατόν. Εγώ βλέπω ότι ο Ηράκλητος δικαιώνεται κάθε μέρα. Ωραία. Ηράκλητος. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μόνο αυτό να πω. Ναι. Για όσους είναι ξυπνητοί, ο κόσμος είναι ένας. Μα όσοι ζουν σε λίθαργο, στον κόσμο το καθένας. Αυτό ωραία, σωστό. Ωραία ματινάδα. Γεια χαρά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Καλησπέρα, κύριε Καζάκη. Αν περάσουν ελληνικά εδάφη στον EMS, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και κάποια στιγμή διαλυθεί η Ευρώπη, που θα το έχουμε προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα εμείς. Συμπαρασέτοντας άλλες χώρες, βλέπετε δυνατότητα να ακυρωθούν τα κεκτημένα του τετρατουργήματος αυτού του Ευρωπαϊκού. Ακούστε, διάλυση της Ευρώπης που δεν θα την έχουμε χωρίς έξοδο πρωτήτερα δικό μας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχάστε το, θα γίνει με πόλεμο. Και σε συνθήκες πολέμου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να προβλέψεις τι ανακτάς και τι χάνεις σαν εδάφη. Εκεί μας πάνε, να το ξέρετε, όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως όλες οι αυτοκρατορίες που χάθηκαν μέσα σε επαναστάσεις και πολέμους, έτσι θα χαθεί και η Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία που στείλουν σήμερα. Εάν όμως εμείς δεν έχουμε προλάβει να φύγουμε από αυτήν, θα υποστούμε και εμείς τις καρατομήσεις που θα υπάρξουν και για τις υπόλοιπες χώρες και τους λαούς. Θα ανασυνταχτεί όλη η γεωγραφία της Ευρώπης. Άλλωστε, τι έγινε με τον υπαρκτό σοσιαλισμό? Πάτε υπόψη σας. Διαλύθηκε το σύμπαν. Δεν ξανασυγκροτήθηκαν τα σύνορα. Παντού, σχεδόν παντού. Γι' αυτό μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Το θέμα μας είναι να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό. Εάν επιλέξουμε να φύγουμε, κανένας ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας δεν μπορεί να μας σταματήσει. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, το ηλεκτρονικό χρήμα δεν δεσμευόμαστε από την Αγία να το εκδώσουμε στην περίπτωση που μπουν οι καθαριστές στις τράπεζες? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στην Ευρωζώνη, προφανές είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οντιλίες και τις οδηγίες Ντράγκη. Εάν όμως έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, δεν δεσμευόμαστε από τίποτα. Συνεχίζουμε και προχωράμε με τη λογική που συμφέρει τον ελληνικό λαό, και έτσι πρέπει να έχεις οπωσδήποτε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί πατριωτικά και αναγάγει το συμφέρον του λαού και του τόπου, της πατρίδας δηλαδή, πάνω και πέρα απ' όλα. Βάζω σε καθαριστές τράπεζες, ανοίγεις τους λογαριασμούς και επινοείς χρήμα πιστώντας τους λογαριασμούς. Γιατί το κάνεις αυτό? Για να δοθεί εισόδημα, το εισόδημα να φέρει τζίρο. Ο τζίρος θα φέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ευκαιρίες επένδυσης. Και έτσι αυτό το επινοημένο χρήμα θα βρει αντανάκλαση, θα βρει αντίκρισμα στη δουλειά μας, στο προϊόν και τις υπηρεσίες που θα παράξει αυτή η δουλειά μας. Αυτό είναι το μικρό μυστικό.
Κύριε Καζάκη, αν έχω καταλάβει καλά, κατά τη μετάβαση εθνικών νομισμάτων θα υπάρχει ένα διάστημα παράλληλη κυκλοφορία των δύο νομισμάτων. Όχι. Λάθος καταλάβατε. Δεν θα υπάρξει κανενός είδους παράλληλη κυκλοφορία. Θα υπάρξει μια περίοδος 6 με 8 μήνες όπου θα κυκλοφορεί μόνο ευρώ, το ευρώ υπό ειδικό καθεστώς εσωτερικών εναλλαγών, όπως το έχουμε εξηγήσει διαμέσου κυρίως ηλεκτρονικού χρήματος των τραπεζών, και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα περάσουμε στο εθνικό κρατικό νόμισμα, απαγορεύοντας την κυκλοφορία του ευρώ και μετατρέποντάς το σε εθνικό κρατικό νόμισμα με την κατάλληλη ισοτιμία που θα επιλεγεί εκείνη. Όχι καμία παράλληλη κυκλοφορία των δύο νομισμάτων. Δεν θα επιτραπεί. Θα γίνει όπως ακριβώς έγινε με το πώς περάσαμε από την παλιά δραχμή στο ευρώ. Δεν υπήρξε κανενός είδους παράλληλη κυκλοφορία των δύο νομισμάτων. Αναφορικά με την αργία των τραπεζών έχουν διαρρεύσει παρακάτω στρεβλές περιπτώσεις, τις οποίες μεταφέρω όπως τις άκουσα. Πρώτο, στα μέρη αποβίβασης, μας λέει ο φίλος, κρουαζιεροπλοίων, παραδείγματος χάρη Κατάκολο, Πειραιάς, Σαντορίνη, Ρόδος, υπάρχουν καταγγελίες όπου κατεβαίνει ο τουρίστας με ξένη κάρτα ATM και σηκώνει όσα χρήματα θέλει σε σύγκριση με τον ντόπιο που περιμένει στην ουρά για 50 ευρώ και μάλιστα τους αδειάζουν και πιο γρήγορα τα ATM. Το Capital.gr επιβεβαίωσε το παραπάνω χθες με σχετικό άρθρο που όσοι διαθέτουν μαύρα κεφάλαια σε τράπεζα του εξωτερικού και έχουν στα χέρια τους μια χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό καταθέσεων της συγκεκριμένης τράπεζας μπορούν να κάνουν απεριόριστες αναλήψεις από τα ATM. Όπως επίσης δεν προβλέπονται διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις σε ιδιώτες που θα μεταφέρουν μετρητά σε βαλίτσα, τα οποία για παράδειγμα θα τα μεταφέρουν σε μια γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίξουν εκεί λογαριασμό. Δεύτερον, στην επαρχία και ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, αν υπάρχει ένα ATM, παραδείγματος χάρη της Εθνικής, και ένα της Πειραιός, και αδειάσει το πρώτο, το άλλο χρεώνει 1 ευρώ μέσω δίας στον κόσμο για να σηκώσει τα 50 ευρώ. Το παραπάνω γεγονός δεν είναι σε καμία περίπτωση παροχή πολυτελούς υπηρεσίας. Είναι καταπάτηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας, δεν κόβεται διπλότυπη απόδειξη παραγωγής παροχής υπηρεσιών και στο μόνο που συντελεί είναι στον παράνομο πληθυσμό των τραπεζών εν μέσω κρίσης που δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση στο καθεστικό κοινό. Οι επικαλούμενοι με βάση το άρθρο 44 του Συντάγματος, έκτακτη περίπτωση και εξαιρετικά επίκουσας και απρόβλητης ανάγκης, θα έπρεπε να είχε προβλέψει για τη συγκεκριμένη αδικία στον κόσμο όπως δωρεάν συγκοινωνίες. Ας τα ακούει και ο κύριος Γλέζος που μιλάει για δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Το άρθρο 44 του Συντάγματος, ναι, όντως προβλέπει μια σειρά διευκολύνσεις για τις συγκοινωνίες. Βεβαίως στην Αθήνα λειτουργήσε αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας μόνο στο μετρό, αν θυμάμαι καλά. Εκτός και αν. Εάν και στα λεωφορεία και στα τρόλι, αν υπήρχε αυτό το ζήτημα. Πάντως, στα ΚΤΕΛ και στα άλλα δεν ίσχυσε, διότι εκεί πέρα είναι ιδιωτικά και φυσικά το κράτος δεν θέλει να πληρώνει, όπως καταλαβαίνετε. Παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, βεβαίως. Δημήτρη και Γιάννη, καλησπέρα. Να σου παραθέσω ένα σενάριο που σκέφτομαι. Μπορεί και να είναι χαζό τελείως, αλλά αν θες, σχολίασέ το. Μήπως ο Τσίπρας περιμένει να απορρίψουν οι Ευρωπαίοι την πρόταση ή να την κάνουν ακόμα σκληρότερη, με αποτέλεσμα να φανεί ότι οι δανειστές τον αναγκάζουν να την απορρίψει, ενώ αυτός έχει όλη την καλή διάθεση για έντιμο συμβασμό, ώστε να φανεί ότι κάνει ηρωική έξοδο και ότι για όλα αυτά είναι πλέον οι δανειστές και όχι δικές του επιλογές. Ευχαριστώ. Εντάξει. Καλησπέρα. Αν μου βάλουν IOU για σύνταξη στο λογαριασμό μου στην τράπεζα, πώς μπορώ πρακτικά να το αρνηθώ? Αν πάτε στον ΚΙΣΕ, στο συναλλαγή δηλαδή, δεν σας βάζουν IOU, ο λογαριασμός θα είναι σε ευρώ. Απλά η τράπεζα θα σας δώσει IOU. Αυτά να μην τα δεχτείτε. Να ζητήσετε κανονικά ευρώ. Ή επιταγή τραπέζης, άμεσης εξόφλησης. Ή νομίσματα. Οτιδήποτε εκτός από αυτό το κολόχαρτο. Οποιοδήποτε άλλο μέσο συναλλαγής άμεσης πληρωμής. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Καζάκη. Είμαι ο Πάρης και ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το νέο μνημόνιο που έρχεται. Τι προβλέπετε για τους επόμενους μήνες όσον αφορά την ύφεση και τον πληθωρισμό? Πότε θα εισαχθεί το διπλό νόμισμα? Τέλος, τι ετοιμάζετε όσον αφορά τις προτάσεις
για έξοδο από την κρίση. Ετοιμάζετε κάποιες συμμαχίες, σαν το Λαϊκό Μέτωπο ή το Ενιαίο Μέτωπο, βρίσκετε κάποια κόμματα όπως η Ενταρσία ή το ΕΕΚ, ΟΚΔΕ κτλ. Κοντινά σε εσάς? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα από αυτά κοντινά σε εμάς. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως υπάρχουν καλά. Το ΕΚ, ΟΚΔΕ, τώρα τι συζητάμε τώρα. Μιλάμε για παρέες καφενείου, ας πούμε. Λοιπόν, όχι, μάλλον δρομοκαϊτίου, αν και μειώνουμε σοβαρά, προσβάλλουμε σοβαρά τους ασθενείς του δρομοκαϊτίου. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο βεβαίως υπήρχε στην προηγούμενη συγκέντρωση και το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο με στεναχώρησε ιδιαίτερα, αλλά λογικό είναι. Ενώ βεβαίως την Κυριακή που πέρασε το δημοψήφισμα γιορτάζαν όλοι μαζί και εκεί πραγματικά κάτω από την, από την κυριαρχία της ελληνικής σημαίας, που ήταν για πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό το πράγμα, υπήρχαν και ιδιαίτερα πολιτικές σημαίες, όπως για παράδειγμα ήταν του ΕΠΑΜ, ήταν Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και Δίκη, αν θυμάμαι, ήταν μαζί. Δεν θυμάμαι τώρα να υπήρχε κάποιος άλλος. Εννοώ με πολιτικό λάβαρο. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τονίζαμε ακριβώς αυτή την ενότητα που μπορούσε να υπάρξει κάτω από το εθνικό σύμβολο και τη δυνατότητα όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Κάποιες τερατογενέσεις της αριστεράς πίσω από το περίπτερο του, από αυτά τα μπάσταρδα που έχουν εκεί μαζέψει και δεν ξέρεις τι είναι, ποιανού είναι, ας πούμε, ποιοι ήταν οι γονείς τους, ας πούμε, και πώς του τα γέννησαν, με ποιο τρόπο, πίσω από το περίπτερο του ΕΠΑΜ αναμασούσαν το πόσα ράματα έχουν για τη γούνα μας, εμάς τους ΕΠΑΜΙΤΕΣ, αυτοί οι υπερεπαναστάτες. Εγώ απλά ένα πράγμα θα τους πω. Γιατί δεν κάνετε κάποιο εγχείρημα, ρε παιδιά, να βρούμε την ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε μια και γαλλή μαζί σας? Γιατί μας ταλαιπωρείτε ιδιαίτερα? Βέβαια ξέρω, το καλσόν είναι ακριβό και πού να το σκίσεις τώρα, ιδιαίτερα όταν είσαι μεγάλος επαναστάτης. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Από Ηράκλειο σας παίρνω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι που μου το ρωτάνε πολλοί φίλοι μου για τον κύριο Καζάκη. Πώς τα βγάζει οικονομικά πέρα? Που όπως όλος ο κόσμος φαντάζομαι. Δηλαδή για παράδειγμα με το να προσπαθώ να επιβιώσω με κάποια ενίκεια που έχω από προτέρα περιουσία κατάσταση της οικογένειας και το να πουλάω τις ιδέες μου με μορφή αυτογραφίας ή βιβλίων. Μάλιστα. Αυτές είναι οι πηγές. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό επειδή έρχομαι σε αντιπαράθεση με πολλούς, επειδή εγώ σας υποστηρίζω, και οι οποίοι τέλος πάντων έχουν κάποια άλλη γνώμη για σας και μου το λένε συνέχεια αυτό. Ναι, μωρέ, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Γιατί αυτοί υποστηρίζουν πολιτικούς οι οποίοι έχουν εγνωσμένη οικονομική ευμάρεια ληστεύοντας δημόσια ταμεία. Και σου λέει αυτό, εφόσον εγώ ψηφίζω το λίσταρχο Γιαγκούλα, ο άλλος να μην είναι λίσταρχος. Καταλάβες. Έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλά λέω ότι εάν με τόση αντιπαράθεση που υπάρχει και με τόση λάσπη που έχει πέσει εναντίον μου, εάν υπήρχε το οτιδήποτε μεμπτό στον τρόπο διαβίωσής μου, δεν θα έβγε? Ναι, το πιστεύω. Εδώ μάθαμε τι ψάρι τρώει ο Βαρουφάκης. Αν είναι λιθρίνη ή κολλιός. Και σε τι σπίτι. Μάλιστα. Δεν θα έχει βγει για μένα. Πιστεύω ότι θα έχει βγει. Ναι, ακριβώς. Και πολύ περισσότερο τώρα που αρχίζουμε και παίρνουμε, πώς να το πούμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή έναντι οποιοδήποτε άλλου δηλαδή. Και αρχίζει και ο πόλεμος από τους χίους και τους μακελιούς μέχρι ό,τι σκατολοίδη υπάρχει στο διαδίκτυο σε νεοχλεχλέ. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται. Είναι κρίμα. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Είναι αγώνας. Ακριβώς είναι. Αυτό, φίλε μου, θα το συναντήσει να εντείνεται την επόμενη περίοδο. Όσο το ΕΠΑΜ και ο Δημήτρης προχωράνε
και διαπιστώνεται από την κοινωνία και από τον κόσμο ότι η λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος βρίσκεται έξω από το κοινοβούλιο και βρίσκεται σε ένα κόμμα, σε ένα μέτωπο το οποίο την έχει και μπορεί να την προσφέρει στο λαό και μπορεί να προχωρήσει μπροστά, τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται η λάσπη που θα πέφτει και τόσο πιο πολύ να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις. Δεν ανησυχούμε, δεν ανησυχούμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, και επειδή εδώ είναι πλέον δεν υπάρχει τίποτα κρυπτόν υπό τον ήλιο. Εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε, αν υπάρχει οτιδήποτε, να το βγάλει στον αέρα ή να το βγάζει. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Υποστηρίζω και άλλωστε, μακάρι να έχουμε και εμείς μια φωνή κάποια στιγμή. Έτσι αλλιώς αγώνας είναι και ο αγώνας δεν έχει να κάνει με μια φωνή. Πάμε να κερδίσουμε τη χώρα μας. Πάμε να κερδίσουμε τη χώρα μας. Δεν αφήσουμε κανένα να την πουλήσει. Συμφωνώ. Αυτή είναι, αυτός πρέπει να είναι ο προβληματισμός και αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Άλιστα. Εντάξει, εμείς σας κρατάω άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας κύριε Καζάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω αρκετό καιρό και ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να μεταβούμε στο εθνικό νόμισμα όταν η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδας ανήκει σε ξένους ιδιώτες και μόνο το 6% ανήκει στο κράτος. Μα την καταργούμε. Παιδιά, είμαστε κράτος. Πόσο δύσκολο νομίζετε ότι μια πατριωτική κυβέρνηση μπορεί να περάσει από ένα άλλο κοινοβούλιο, όχι αυτό το κοινοβούλιο με ύψιλον, να περάσει έναν συγκεκριμένο νόμο το οποίο καταργεί τους δύο ιδιωτικούς νόμους της Τραπέζης Ελλάδος και στη θέση τους θεσμοθετεί ένα νέο τραπεζικό ίδρυμα 100% στο κράτος. Πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, σας ακούω. Γεια σου Δημήτρη από Κρήτη. Έλα. Δύο-τρία πραγματάκια θα πω πολύ γρήγορα να μην καθυστερώ, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλής κόσμος. Είχα έρθει στην πρώτη σου ομιλία, όποιο έρθει στο Ηράκλειο, και σου είχα πει σε ευχαριστώ και μου είχε πει ότι δεν υπάρχει λόγος. Σου ξαναλέω ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις. Θα μου πεις ευχαριστώ όταν ελευθερώσουμε την πατρίδα. Τότε θα μου πεις. Τότε θα σε φιλήσω. Να σου σε ρωτήσω κάτι θέλω. Πρώτον, εάν. Να σου πω μάλλον κάτι στο πολύ γρήγορα. Είχατε δώσει μέσω ΕΠΑΜ ένα φυλάδιο να γράψουμε ιδέες πρόσφατα πριν το δημοψήφισμα. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Αν κάπου έχω γράψει τέλος πάντων ότι πιστεύω ότι θα φέρει νόμους που δεν θα μπορεί να περάσει ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τους περάσει με όλους τους υπόλοιπους, μετά θα πέσει και δυστυχώς θα έρθει η Χρυσή Αυγή. Ένα είναι αυτό, το κρατάω σαν σημείωση. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εάν πάμε στη δραχμή, μακάρι να μην γίνει αυτό που λέω, γιατί εγώ το πιστεύω πραγματικά. Εάν πάμε στη δραχμή, εάν μάλλον αναγκαστούμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα, είτε με το IOUs είτε με οποιοδήποτε τρόπο, από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να περάσει τα μέτρα, πιστεύω ότι θα πέσει, έστω και αν προσπαθήσει να περάσει με άλλους βουλευτές, έτσι δεν είναι, αν δεν ναι, έχει πλειοψηφία. Ναι. Ωραία. Θα προσπαθήσουν μετά οι ίδιοι που είχαν το ευρώ Ευαγγέλιο να διαχειριστούν τη δραχμή. Με τίποτα. Τους έχω ικανούς και το φοβάμαι. Θα σου το πω διαφορετικά. Εννοώ, φοβάμαι τον Τζακαλώτο και τους άλλους που θα προσπαθήσουν να το περάσουν με τον λάθος τρόπο. Με αυτό σου λέω, εάν είναι αυτοί να μας πάνε σε δραχμή, πες μου μια χώρα να μετικήσω. Τι αν. Εάν είναι να μας πάνε αυτοί σε δραχμή, ναι. Πες μου σε ποια χώρα να μετικήσω. Ναι, το ίδιο πιστεύω και εγώ. Το θέμα είναι για τον πολύ τον κόσμο που δεν ξέρει δυστυχώς. Αλλά μην ανησυχείς, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, δεν υπάρχει, μην ανησυχείς. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι αν πέσουν ή αν δεν συμπληρώσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειάζεται, ότι θα πούνε ότι εμείς υπερασπιστήκαμε το ευρώ μέχρι τέλους, ελάτε κάποιοι άλλοι να μας βάλετε φυλακή και να τα κάνετε όλα καλά? Όχι, απλά ποντάρουν στις εγγυήσεις που τους δίνουν οι Γερμανοί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας άλλος, τέλος πάντων από την πατριωτική σκοπιά ας πούμε, που θα αλλάξει τα πράγματα. Μα και στα κανάλια ποιος θα μιλάει μετά? Θα υποχρεωθούν να σε καλέσουν. Όχι. Πας στοίχημα ότι ακόμη και αν μπούμε στη Βουλή με πολύ μεγάλο ποσοστό, το ΕΠΑΜ δεν θα καλείται στα κανάλια. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Όχι, επειδή ξέρω πως λειτουργούν, δηλαδή τους έχω δει. Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση γρήγορη. Από όλους τους ΣΥΡΙΖΑ, από όλες τις τάσεις, δεν είναι κανείς καθαρός? Πού να ξέρω, πάντως αυτούς που υπολόγιζα εγώ καθαρούς, τους είδα πολύ ντεμή σεζόν. Επειδή έχω επαφή με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι στα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα βέβαια από Κρήτη, από Βιάνο που βγήκαν οι πιο πολλοί βουλευτές, ναι.
Μου είχε πει όταν πρωτοβγήκε, του εξηγούσα εγώ την κατάσταση, σ' ακούω χρόνια τώρα, και μου έλεγε ότι άκου να δεις, το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να διαπραγματευτούν στα αλήθεια. Έχει επικρατήσει η άποψη του ευρώ εσωτερικά και τη στηρίζουν όλοι. Ωστόσο η επίσημη γραμμή εσωτερικά είναι ότι αν αυτό δεν συνεχιστεί, θα επικρατήσουν οι άλλες τάσεις που λέγαν ότι δεν είναι μονόδρομο στο ευρώ και ότι πρέπει να πάμε αλλού. Ναι. Αυτό κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει. Ναι. Εγώ το φοβάμαι πολύ και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Οικονομολόγοι άλλοι, επειδή βλέπω τόσους πολλούς οικονομολόγους να υποστηρίζουν το ευρώ, και αρχίζω να αμφιβάλλω, ή υπάρχουν τόσοι πολλοί οικονομολόγοι στην Ελλάδα, ή ποιοι άλλοι υποστηρίζουν τη δραχμή εκτός από σένα, μάλλον το εθνικό νόμισμα, με τον τρόπο που το υποστηρίζεις εσύ εντός της Ελλάδος και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουν. Όλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι οι οποίοι. Το ρωτάω, συγγνώμη, ναι. Το ρωτάω γιατί όταν λες σε κάποιον 5 χρόνια τώρα το όνομα Καζάκης. Θέλω να τους βάλω να ακούσουν και κάτι άλλο. Ναι. Να έχει το ίδιο νόημα. Ναι. Και δυστυχώς δεν βρίσκω. Εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλοί που βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει το προσωπικό εκείνο που δεν μπορεί να αναλάβει για τη μετάβαση. Ναι. Υπάρχει το προσωπικό. Εντάξει, δεν λέω να έχουν δώσει συνέντευξη σε κανάλι. Έστω ένα βιντεάκι, έστω μία μάζοξη. Δεν γίνεται κάποιον άλλο οικονομολόγο που να έχει περισσότερο. Να οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες. Και σαν επαγγελματίες δεν έχουν στρατευτεί στην υπόθεση όπως έχω στρατευτεί εγώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι η κορφή ενός ολόκληρου παγόβουνου. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Και κάτι τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω και εδώ από κοντά, αλλά όσες φορές είσαι έρθει, αλλά δεν ήθελα, γιατί σε ζαλίζουν εκεί πέρα πολύ και δεν ήθελα, είσαι φορτισμένος. Να σε ρωτήσω τώρα. Με το κίνημα αντίσταση τώρα, έχεις κάποια γνώμη? Όχι, δεν τους έχω ιδιαίτερη. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Δεν τους ξέρω σχεδόν καθόλου. Ούτε τη λογική τους έχεις δει? Δεν έχεις δει, ας πούμε, τον Νικολόπουλο, νομίζω ότι λέγεται επικεφαλής, όχι Νικολόπουλος, Θεοδωρίδης? Κοίτα, με τον Θεοδωρίδη εγώ θεωρώ ότι δεν θέλω να έχω σχέσεις, διότι πουλούσε εξώδικα για 20 ευρώ στον Κοσμάκη με ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό τσακωθήκαμε άγρια πριν 2 χρόνια για το ζήτημα αυτό. Κοίταξε, επειδή έχω φίλο που έχει πάει και έχει δώσει τα 20 ευρώ, δεν είναι στην ουσία ότι πουλάει τα εξώδικα. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι που πήγαν με δάνεια, όντως τους έκανε δουλειά και όντως ο άνθρωπος κατέβηκε ο ίδιος και παρέστησε στα δικαστήριά τους. Τους πουλάει παραμύθια. Δεν γίνεται τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά θέλω να σου πω το εξής, ότι αν η πρόθεση είναι όντως ότι μπορεί να έχει λάθος ότι μπορεί να καταφέρει κάτι με τη δικαιοσύνη. Αλλά εάν όντως θέλει να κάνει καλό, με τον τρόπο που επιχειρεί, με εμάς. Με τον τρόπο που επιχειρεί. Με τον τρόπο που επιχειρεί. Και δεύτερον, όταν κάνεις τη δουλειά, την κάνεις για να βοηθήσεις τον κόσμο, δεν την κάνεις για να μαζέψεις χρήματα. Με συγχωρείς, εκεί για μένα είναι κορυφαίο θέμα. Ναι, εγώ δεν είμαι σίγουρος, πεπισμένος ότι μαζεύει χρήματα. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις 5 πράγματα περισσότερα, απλά ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είπα ότι κάνει. Δεν είπα ότι πλουτίζει από αυτήν την ιστορία. Ωστόσο, όταν προσεγγίζεις με αυτόν τον τρόπο και φτιάχνεις κίνημα με το σκεπτικό να πουλήσεις εξώδικα στον Κοσμάκη με αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε, θα σου πω από τη δική μου εμπειρία που σου λέω από γνωστούς μου ότι άνοιξε γραφεία εδώ, έχει άνθρωπο που ασχολείται πραγματικά με τις υποθέσεις του καθενός. Έτσι, και τα 20 ευρώ για να. Πιστεύω ότι δεν μπαίνουν σε κάποια τσέπη, αν σκεφτείς τα λειτουργικά έξοδα που έχει ένα γραφείο με τον απασχολεί ένα δικηγόρο, έστω για τα λειτουργικά του έξοδα. Δηλαδή σε 100 υποθέσεις, δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω ότι είναι για να κερδίσει. Εγώ ξέρω πάρα... κάνω λάθος. Συγγνώμη, ξέρω πάρα πολλούς δικηγόρους που το κάνουν και πολλοί από αυτούς το κάνουν και τσάμπα. Χωρίς το εικοσάρικο που λες. Λοιπόν, ναι. Και μάλιστα και κρατάνε και χαμηλό προφίλ. Ούτε λένε ότι είναι κίνημα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν. Απλά η διαφορά είναι ότι είναι αλλιώς κάποιος να το κάνει οργανωμένα και αποκλειστικά και να ασχολείται με τις περιπτώσεις. Okay, και αλλιώς κάποιος να το κάνει τα 10 λεπτά ελεύθερο χρόνο του. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο. Για μένα αυτός ο τρόπος είναι εκμετάλλευση του Κοσμάκη και των αδυναμιών του. Από εκεί πέρα τώρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο. Περιμένεις εσύ το βράδυ, περιμένουμε ψηφοφορία για το νομοσχέδιο? Θεωρητικά ναι, εκτός και αν έχει μετακινηθεί για αύριο. Και τη ζωή? Η ζωή στον κόσμο της. Δεν έχει καμία σημασία η επιτροπή που έχει, η απόφαση που έχει πάρει η επιτροπή? Πώς δεν έχει, πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά η κυβέρνηση αυτή δεν το χρησιμοποιήσει. Πιστεύω ότι θα διαφοροποιηθεί η ζωή. Μακάρι. Και εδώ είμαστε. Οπότε τα λέμε από εβδομάδα μετά. Τα χειρότερα ή τα καλύτερα. Ναι.
Έγινε φίλε μου, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Γεια. Ευχαριστούμε, γεια. Ο φίλος ο Στέλιος μου λέει το όχι μπορεί να μην το άκουσαν, αλλά το όχ θα το ακούσουν. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα. Η ερώτηση σου απευθύνεται από τη σύζυγό μου και επικαλούμενο στην αλληλεγγύη από παντρεμένο σε παντρεμένο, παρακαλώ να ξαναπαντήσει. Η ερώτηση είναι: πώς μπορούμε πρακτικά να προχωρήσουμε στην αυτοοργάνωση κοινωνίας? Σε ευχαριστεί κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Αυτοοργάνωση σημαίνει ότι παίρνεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πρώτα. Ο επισιτισμός. Ένα πρόβλημα εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επισιτισμού. Και αντί να κάνεις εισίτια, οργανώνεσαι με αυτόν τον κόσμο και μοιράζεις τα υπάρχοντά σου με τα υπάρχοντά του. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το πρόβλημά του γίνεται δικό σου πρόβλημα και προσπαθείς να το δημιουργήσεις από κοινού. Αυτό σημαίνει αυτοοργάνωση. Και ταυτόχρονα μέσα από εκεί διαμορφώνεις και πολιτική συνείδηση. Συνείδηση δηλαδή του τι πρέπει να κάνεις ευρύτερα. Δεν είσαι φιλανθρωπική οργάνωση για να συντηρήσεις τους αναξιοπαθούντες. Φροντίζεις το κοινωνικό δυναμικό για να δώσεις μάχη. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια αυτοοργάνωση. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Ναι. Γιάννης και Δημήτρη, σωστά? Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από Λέσβο. Είχαμε ξαναμιλήσει. Θα αρχίσω λίγο με ένα χιουμοριστικό όσον αφορά αυτούς που ρωτάνε πώς θα βγάζει πέρα ο κύριος Καζάκης. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ έχω να πω ότι από το 2011 που τον πρωτοείδα νομίζω στην τηλεόραση και τα λοιπά, τώρα τον βλέπω λίγο πιο αδύνατο. Η γυναίκα μου έχει διαφορετική άποψη. Α, ίσως τότε να έκανα λάθος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πήρα τηλέφωνο γιατί βλέπω τώρα μια τάση από κάποιους ψηφοφόρους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που εννοείται ότι όλοι ήμασταν με το όχι, να προσπαθούν να εξηγήσουν ότι η συμφωνία έχει και κάποια θετικά και μάλιστα κάποιος μου είπε ότι καλό είναι ο Λαφαζάνης για παράδειγμα και ο Καμένος να μην πάνε κόντρα για να μην μπει μέσα το ποτάμι ώστε να πάρουμε τα λεφτά, τα αναπτυξιακά πακέτα τέλος πάντων και στην πορεία να οργανώσουμε την επιστροφή στη δραχμή, γιατί λέει ακόμα και ο Λαμπαβίτσας είπε ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για Brexit. Α, αφού το πει ο Λαμπαβίτσας, εντάξει μωρέ, το πει ο Λαμπαβίτσας. Απλώς εγώ ήθελα να αναπτύξω 2-3 πραγματάκια. Εγώ εννοείται ότι είμαι κάθετα εναντίον σε αυτή τη συμφωνία, γιατί μας έχετε εξηγήσει κιόλας για τον ESM. Ενδεχομένως πολλοί να μην ξέρουν τι είναι ο ESM, γιατί τα ΜΜΕ δεν το αναλύουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να φοβούνται ή να έχουν σκοπό να υποφεληθούν από κάποια ρουσφέτια από την κυβέρνηση, λένε, ξέρω εγώ, αρχίζουν και κάνουν την προπαγάνδα ότι είναι ο κόσμος έτοιμος να ζήσει με χαμηλά εισοδήματα, να πεινάσει το ένα το άλλο. Αλλά επειδή το έχω συζητήσει με έναν άλλον οικονομολόγο φίλο μου, μου έλεγε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σημαίνει ότι οι απευθείας συντάξεις πόσο μπορούν να πέσουν, μπορούν να πάνε 300-400 ευρώ αν δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μέχρι να εξαφανιστούν. Ναι, με ιδία μέσα που είπατε. Άρα είναι ωραία, ξέρουμε ότι η επιστροφή στην δραχμή θα έχουμε κάποια δυσκολία για κάποια χρόνια, αλλά θα έχουμε να πληρώσουμε το έμφυα. Γιατί εγώ τους είπα... Γιατί να πληρώσουμε έμφυα? Στους φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ είπα, λέω, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε κυβέρνηση λέγοντας ότι θα ψηφίσει μνημόνιο. Είπε ότι θα καταργήσει τον έμφυα και είχε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, να μην το αναλύω τώρα όλο. Ναι, ναι. Και θα είχε αξία αν όλα αυτά που λένε τώρα οι ΣΥΡΙΖΕΟΥ ότι δεν είμαστε έτοιμοι για επιστροφή στην δραχμή κτλ. Μας τα αναλύαν από την αρχή και μου έφυξαν και ένα θέμα. Μου λέει, δεν βλέπετε τι γίνεται και εκεί στο νησί σας με τους μετανάστες? Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τη σύντηση. Δεν έρχονται τα λεφτά στους υπεύθυνους που έχουν αναλάβει τη σύντηση. Και ο κόσμος από την πείνα είναι κακό. Η πείνα είναι κακό σύμβουλος. Οι μετανάστες έχουν τρελαθεί τώρα με το θέμα αυτό και είχαν γίνει κάποια επεισόδια. Ναι. Και άρα, πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον ESM ότι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας καταλύει ως κράτος? Καταρχάς τύπωσε την συνθήκη ίδρυσης στα ελληνικά. Αυτό που το βάλετε στο άρθρο σας.
Βάλτο, κοίταξε, είναι πολύ απλό. Βρες το πρωτότυπο. Βρες το πρωτότυπο στο γκουγκλάρισε το, είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Συνθήκη ίδρυσης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Θα στο βγάλει, τύπωσε το, υπογράμμισε τα πιο χαρακτηριστικά και δείξ' τα. Και θα δεις πώς θα καταλάβει. Ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται και πολλά λόγια. Καταλαβαίνει γιατί είναι και παθός κιόλας, έτσι, δεν είναι κιόλας... Ναι, ναι. Επειδή όμως πολλοί είναι φιλίποπτοι, γι' αυτό είναι πολύ καλός τρόπος το πρωτότυπο. Και δείξ' του, ένα προς ένα, το τι προβλέπει. Μας, η εξέλιξη αυτή τώρα που είχαμε, μας έκανε να νιώθουμε ότι το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα ήταν το ναι τελικά. Και αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είχατε απόλυτο δίκιο ότι προωθούσαν το ναι με κλειστές τράπεζες και με τρομοκρατία από τα κανάλια, αλλά τελικά ο κόσμος... Τους εξέπληξε. Ναι, δηλαδή τελικά... Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί τώρα αυτή τη στιγμή λένε ας υπογράψει τη συμφωνία, ας λογικευτεί ο Λαφαζάνης, ας λογικευτεί ο Καμένος, ξέρω εγώ, να μην μπει το ποτάμι μέσα... Και να πάμε σε... να ρίξουμε κάποια λεφτά στην ανάπτυξη από αυτό το πακέτο που θα πάρουμε και στο μέλλον να βγούμε από το ευρώ. Αλλά τους εξηγώ, δεν γίνεται να θα κάνουμε Brexit με το ποτάμι συνέτερο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιστεύω όχι μόνο. Ότι... υπάρχει ένα μεγάλο παραμύθι, ξέρεις. Είναι το περίφημο παραμύθι του πακέτου Juncker. Αυτό το περίφημο παραμύθι ότι θα μας δώσουν λεφτά για ανάπτυξη. Πρώτον, το δάνειο που διεκδικεί ο κύριος Τσακαλώτος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δεν φτάνει ούτε να πληρώσουμε το χρέος για τα επόμενα τρία χρόνια. Το χρέος για να πληρώσουμε τρία χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια, η εξυπηρέτησή του θα ξεπεράσει τα 70 δισεκατομμύρια. Και εμείς ζητάμε 53,5 δις. Ένα αυτό. Δεύτερο, το πακέτο Juncker για την ανάπτυξη που μας το λένε, αναλογεί στην Ελλάδα 35 δισεκατομμύρια. Ξέρεις όμως ότι δεν είναι λεφτά. Είναι σε ήδη. Όχι. Θα δίνεται διαμέσου η επενδυτική πόρη. Είναι επενδυτική πόρη που προέρχονται από δύο πηγές χρηματοδότησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απευθείας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι. Τώρα, το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράσχει μόνο εγγυήσεις για να πας μετά με αυτή την εγγύηση να πάρεις δάνειο από την τράπεζα. Και μετά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει μόνο, να στο πω στα αγγλικά και θα σου εξηγήσω και στα ελληνικά, subordinated debt, δηλαδή χρέος μειωμένης εξασφάλισης. Με άλλα λόγια, τα 35 δισεκατομμύρια που μαστάζει ο Juncker για την ανάπτυξη είναι επιπλέον χρέος. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Απλώς, όχι, λέω. Να ξέρουμε δηλαδή τι να λέμε, γιατί όπως σας είπα και για τον ESM δεν γνωρίζει κανείς, ούτε για αυτό που λέτε δεν γνωρίζει η πλειοψηφία του κόσμου. Και επιπλέον, να το δούμε και άλλο. Εάν αυτά τα 35 δισεκατομμύρια ήταν να πάνε στην ανάπτυξη, γιατί τα 60 δισεκατομμύρια που μας δώσαν τα προηγούμενα 6 χρόνια παρήγαγαν αυτή την ανάπτυξη που ξέρουμε σήμερα. Από αυτά τα χρήματα όμως πόσα θα πάνε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών πάλι? Κανείς δεν ξέρει. Το λένε ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή εκτιμούν κάποιοι κύκλοι ότι θέλουν περίπου 35 δισεκατομμύρια. Ωραία, να πούμε ότι έστω ότι υπογράφει αυτό το μνημόνιο. Πόσο ζουμί θα έχουμε να βγάλουμε ακόμα, δηλαδή τι βλέπεις να γίνεται, θα αρχίσουμε να σε βάθος χρόνου να αρχίσουμε να βγάζουμε τα πετρέλαια για να ξεχρεώσουμε, τι θα γίνει, γιατί ο κόσμος... Τίποτα. Σε μερικά χρόνια, σε μερικά 2-3 χρόνια ή στο τέλος της τριετίας δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Δεν θα υφίσταται νομικοπολιτική πραγματικότητα με το όνομα Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει αρχές, δεν θα υπάρχουν ελληνικές αρχές, δεν θα υπάρχει γεωγραφική επικράτεια Ελλάδα, δεν θα υπάρχει τίποτα απολύτως. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, αλλά και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών θα έχει περάσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που έχει και το δικαίωμα να αποκτά περιουσιακά στοιχεία.
Και τα έχουμε τελειώσει. Θα έχουμε τελειώσει οριστικά. Κοίταξε να δεις όμως το θέμα που είπες να συσπηρωθούν οι δυνάμεις του όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όσα κόμματα υποστήριξαν ανοιχτά, όπως το ΕΠΑΜ, η Ανταρσία, ο Αλαβάνος και δεν ξέρω και ποιο άλλο. Και σε ρώτησε προηγουμένως, ο προηγούμενος δηλαδή ομιλητής στο τηλέφωνο, υπάρχει κάποια τάση στο ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά αντιστέκεται? Γιατί και επειδή δεν σας άκουγα καλά, δεν είδα τι απάντηση δώσατε. Όχι, ξέρω πάρα πολύ κόσμο από μεσαία στελέχη και κάτω που αντιστέκονται. Αντιστέκονται και δίνουν μάχη. Εγώ φοβάμαι και καλώ αυτό τον κόσμο να μην, μετά την ψήφιση, γιατί σήμερα αύριο ψηφίζονται αυτά τα πράγματα, να μην ασχοληθεί άλλο με τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, με καταλαβαίνεις. Γιατί τα μεγάλα κόμματα, με τους κομματικούς μηχανισμούς, τα έχω ζήσει και εγώ χρόνια στο ΚΚΕ, ξέρεις τι κάνουν για να εκτονώσουν τις αντιπολιτεύσεις από τα κάτω? Τους μπλέκουν στις ισοκομματικές διαδικασίες. Και όταν μπλέκεις στις ισοκομματικές διαδικασίες, περνάει ο χρόνος χωρίς να βλέπεις κανένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να απογοητεύεσαι, να απογοητεύεις τον κόσμο και ο κόσμος αυτός να αποστρατεύεται. Τώρα είναι μέσα στη φωτιά που πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε, να φτιάξουμε ένα συντονιστικό, πανελλαδικό συντονιστικό του όχι. Λέω ιδέες, δεν είναι απαραίτητα να είναι έτσι, με καταλαβαίνεις. Ιδέες λέω. Ναι. Να δημιουργηθούν πολιτικές επιτροπές του όχι σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, από ανθρώπους αγωνιστές, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου. Και έτσι όλοι μαζί να εκφράσουμε αυτό το όχι με τα προτάγματα που πραγματικά έχει το όχι. Που λέει τι? Καμία συμφωνία σε βάρος της χώρας και του λαού. Διαγραφή του χρέους μετά από καταγγελία του με βάση την προκρατική έκθεση της Βουλής. Τέτοια πράγματα. Να ξεμπερδέψουμε τις τράπεζες. Τέτοια πράγματα. Και όλοι μαζί από κοινού να απαιτήσουμε τη διάλυση αυτής της Βουλής και να πάμε σε εκλογές ώστε να εκφραστεί πρωτογενός ο λαός. Είπατε ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΙΕ για τη διαγραφή του χρέους. Ναι, στις 30 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου. Να το βρούμε και αυτό, να το προωθούμε όσο μπορούμε. Με όσα υπάρχει και στο δικό μου Facebook που το έχω αναρτήσει και μάλιστα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Αλλά μπορείς να το βρεις και κατευθείαν αν μπεις στην Επιτροπή, στην ΥΠΑΤΕ Αρμοστία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενέβη, που έχει ειδικό site, θα τα βρεις όλα. Καλώς. Και ένα τελευταίο, επειδή μου είπαν στο τηλεφωνικό κέντρο ότι λόγω του δημοψηφίσματος αλλάξατε και αναβάλατε επισκέψεις που είχατε πανελλαδικά. Εδώ στη Λέσβο υπάρχει περίπτωση να έρθετε αυτό το καλοκαίρι ή το βλέπετε για αργότερα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις. Πάντως ετοιμάζεται τώρα πρόγραμμα περιοδιών. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί. Θα αναρτηθεί και στα δικά μου blog αλλά και στα επίσημα του ΕΠΑΜ. Εντάξει, λοιπόν, θα αναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, πες μας λίγο την άποψή σου για το εξής θέμα. Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι οι Αμερικάνοι έχουν συμφωνήσει με τους Γερμανούς να πάρει ο ένας τη γεωστατική θέση και τα ενεργειακά και οι άλλοι το οικόπεδο, τότε γιατί φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι πιέζουν να κάνουν πολιτικό πόλεμο με τη Γερμανία? Δεν ξέρω να γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί είναι κόλος και βράδυ, συγγνώμη για την έκφραση, με τους Γερμανούς, γιατί επίκειται η ψήφιση της TTIP. Δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν την TTIP, δηλαδή την Υπερατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, για τίποτα στον κόσμο. Επίσης, έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαδάκη που ασχολείται με τον περιοδικό Αντέο. Και στην προσπάθειά μου να βοηθήσω το ΕΠΑΜ, του πρότεινα να τοποθετήσω αφιλοκερδός στο περιοδικό σε 4 περίπτερα που ενοικιάζουμε και γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να μπορεί ο κόσμος να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην αγορά των τευχών του Αντέου. Πρότεινα στον κύριο να με σας ενημερώσει για τα σημεία μόλις γίνει τοποθέτηση, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως, όποτε τελεσυνδικήσει, να το πούμε έτσι, η προσπάθεια, πολύ ευχαρίστως θα το ανακοινώσουμε και θα υπάρχει και στα δικά μου site, αλλά και το site που πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και του Αντέου. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι δεύτερη φορά που παίρνω. Μπορώ να μιλήσω έτσι λίγο γενικά? Δύο λεπτά και θα κάνω. Έχω και λίγο άγχος. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλο το σύστημα είναι στημένο, δηλαδή από την αρχή.
Δηλαδή η παρένθεση, η αριστερή παρένθεση πιστεύω ότι ήταν δικό τους οργανωμένο σχέδιο, το οποίο γνώση τους ήταν. Γι' αυτό έχουν και τους πασοξίδες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα πιστεύω ότι και ο Βαρουφάκης είχε ένα συμβόλαιο 6 μηνών, το οποίο το τήρησε, το έκανε, γι' αυτό και δεν στεναχωριούνται αυτοί την Κυριακή το βράδυ που παραιτήθηκε, γιατί είτε ψήφισαν είτε ψήφισαν όχι, αυτό θα έφευγε. Και είτε ψήφισαμε ναι, είτε ψήφισαμε όχι, αυτοί θα συνέχισαν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή τι καινούργιο μνημόνιο. Γι' αυτό από την αρχή δεν θέλανε ούτε την απλή λογική, γι' αυτό από την αρχή θέλανε τις 50 έδρες. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια στην όλη κατάσταση. Δηλαδή, είτε φύγαμε από το Γεωργάκη, πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα σε αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια συνέχεια, ότι όλοι είναι δικά τους παιδιά. Αυτά που λέει και ο Δημήτρης, αμερικανοσπουδαγμένα ή δεν ξέρω πού σπουδαγμένα. Και νομίζω και η απειλή του Προέδρου, που απείλησε έμεσα ότι εγώ δεν θα γίνω ποτέ Πρόεδρος σε μια κυβέρνηση, πώς το είπε, θυμάστε τι λέω, έτσι. Ναι, απόλυτα. Ναι, νομίζω ότι και ο Καμένος, όταν πήγε ο Τσίπρας εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης και τον άκουσε να λέει ότι θα εγγυηθεί την εσωτερική ασφάλεια ο στρατός, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια όλων των προηγούμενων δηλώσεων. Ή κάνω λάθος? Όχι, σωστό είναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχουν εφεδρίες, είναι όλοι με ημερομηνία λήξεως ή χωρίς ημερομηνία λήξεως, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούν εύκολα να φύγουν γιατί τους έχουν τάξει κάτι ή τους απειλούν με κάτι, και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί η κατάσταση. Αυτό θέλω να πω, και νομίζω ότι αυτό που είπες προφέρεις με το ότι πέσανε ξύλο, τι πέσανε ξύλο, που κλείδα να πέσανε ξύλο. Αυτοί μαζί φιλιούνται κάθε μέρα όταν βρίσκονται εκεί πέρα με τον Γιούγκερ, σαν τους αρχιμαφιόζους, ένας φυλάει τον άλλο, λες και είναι ο νονός, ξέρω εγώ, του κινηματογράφου. Σωστό. Αυτά ήθελα να πω. Τι να σας πω. Καλό κουράγιο. Θέλω να σας... Θα πούμε σήμερα το βράδυ. Κάτω. Δεν είμαι μακριά, είμαι μακριά μου, ρε. Όχι, δεν είναι θέμα, το λέμε για τους ακροάτες. Α, ναι, συμφωνώ. Πάντα θέλω να ξέρεις ότι για μένα η παρουσία σου ήταν σαν να τσεκούρσε κεφάλι μου, εντάξει. Γεια χαρά. Ας θυμηθούμε τι έγινε μετά το όχι του ελληνικού λαού το 40, μας λέει ο φίλος ο Βασίλης, από τη Δράμα. Μετά το έπος της Αλβανίας, ανεφόρων παράδοση στους Γερμανούς, και μετά το νέο έπος του ΕΑΜ. Απλά νιώθω ότι η Βάρκηζα τώρα προηγήθηκε. Είχε πει τη Δευτέρα του δημοψήφισμα ότι έκανε λάθος εκτίμηση σχετικά με την πρόθεση του Τσίπρα να προχωρήσει το δημοψήφισμα. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε σωστός. Το δημοψήφισμα δεν έγινε ποτέ. Είναι απίστευτη η θελοδουλεία του πολιτικού προσωπικού. Ο κόσμος κατοβράζει ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, απλά γιατί το πίστεψε. Θα τους πάρει ο διάολος. Ιστερόγραφο. Ακούγεστε λίγο πεσμένοι σήμερα και το καταλαβαίνω. Να ξέρετε ότι γινόμαστε όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Περισσότεροι όλο μέρα με τη μέρα, και αυτό το διαπιστώνω κάθε μέρα. Πάρτε και δώστε μας θάρρος να προχωρήσουμε μπροστά. Αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει θέμα, μπορεί να ακούγαμε πεσμένοι, δεν έχει να κάνει όμως με το ηθικό μας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ από τις 7 η ώρα το πρωί έχω δώσει 12 συνεντεύξεις, κυριολεκτικά 12 συνεντεύξεις, σε ραδιόφωνα και δημοσιογράφους, ντόπια και ξένα μέσα. Όπως καταλαβαίνεις, μου είναι λίγο δύσκολο να έχω τη ζωντάνια μετά από τέτοια πίεση και στο ραδιοφώνιο. Με συγχωρείτε εάν δίνω την εικόνα ότι είμαι πεσμένος. Δεν είμαι πεσμένος, λυτρωμένος είμαι. Θέλω να πω δηλαδή, είναι άλλο πράγμα που προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο για το αυτονόητο, και άλλο πράγμα είναι όταν έρχεται το αυτονόητο μπροστά και το βλέπει και λες λυτρώθηκα ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το βλέπει τώρα μόνος του ο κόσμος και μπορεί να κρίνει μόνος του, και το θέμα είναι πώς θα σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα. Απλά η κούραση. Είμαστε, μου λέει ένας φίλος εδώ που μας επισκέφθηκε από τη Σουηδία, μου λέει πώς αντέχεις. Πρέπει να αντέξουμε, τι να κάνουμε, και γι' αυτό μας ακούτε λίγο πεσμένους. Δεν φταίει το ηθικό είναι ακμεότατον. Έτσι. Γίνατε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Τι κάνουμε? Ό,τι μπορούμε. Και εμείς ό,τι μπορούμε. Βέβαια, εμείς από την παραλία, εσείς από το μικρόφωνο εκεί που είσαστε. Είδες, υπάρχει μια διαφορά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πέρα να σας πω ότι συμφωνώ στα πάντα. Ό,τι ακούω από εσάς, συμφωνώ και εδώ και καιρό που σας έχουν βγάλει κάποιες φορές στα κανάλια, γιατί δεν σας βγάζουν και συχνά. Όχι, είναι λιγάκι η σούπα. Θα χαλάσει, θα κόψει το αυγολέμονο.
Ναι, ναι. Από ποια παραλία μας παίρνεις? Από ποια παραλία? Από το Έντεν, στο Μαύρο Λιθάρι. Α, μάλιστα. Έχεις τάμπλετ και μας ακούς ή από Android, τι? Εδώ ο φίλος που είναι πιο ενημερωμένος και σας ακούει περισσότερο έχει τάμπλετ. Α, μάλιστα. Εγώ δεν ήξερα και μου είπε ότι σας ακούει και γι' αυτό πήραμε τηλέφωνο. Ωραία, ωραία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι χαρούμενος γιατί ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο κάθε καταργάρης, έτσι δεν είναι? Το εσωτερικό τοπίο ξεκαθαρίζει, τους πήρανε τον κόσμο από τα χέρια τους. Συμφωνούμε? Αυτό βεβαίως, ναι. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, να έχει τις αντοχές ο λαός και το πείσμα που χρειάζεται για να ξεμπερδέψουμε. Ναι, τη συμφωνία έτσι όπως την έχετε μέχρι τώρα, έχουμε εικόνα πώς την βλέπετε? Η χειρότερη δυνατή είναι αυτή. Η χειρότερη δυνατή. Η χειρότερη δυνατή. Ορίστε, τι λέτε εσείς εδώ πέρα που λέτε τα δικά σας? Λένε τα δικά τους, δεν καταλαβαίνουν. Η χειρότερη δυνατή. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο επί του παρόντος? Σε αυτές τις, με τους τρόπους που διαπραγματεύονται, όχι. Όχι. Επίσης δεν μπορεί ποτέ να φανεί ότι είναι θρίαμβος, έτσι, γιατί... Τι θρίαμβος, μας πρέπει τα σόβρακα. Επίπεδο με τους λαούς που ακούνε είναι τρομερή. Και θα φανεί και στους επόμενους μήνες αυτό. Είναι έτσι, δεν είναι, συμφωνούμε? Αυτό το πράγμα που υπογράφει, που θέλει να υπογράψει η κυβέρνηση, είναι η κατάλυση της κρατικής υπόθεσης της Ελλάδας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι καινούριο ή έχει ήδη συμβεί με τα προηγούμενα? Όχι, όχι, όχι. Με τα προηγούμενα υπήρχαμε παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αλλά η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν στερεί την κρατική υπόσταση από ένα κράτος, από ένα οργανωμένο κράτος. Τώρα πλέον πηγαίνουμε στην οικειοθελή κατάλυση της κρατικής υπόστασης, που σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός πλέον δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει ή έστω να επηρεάσει τις αποφάσεις που αφορούν τον εαυτό του. Αυτό γιατί δεν είχε γίνει μέχρι τώρα? Γιατί δεν είχαμε μόνο τις δανειακές συμβάσεις. Τώρα πάμε να ενταχτούμε ή μάλλον να τεθούμε υπό την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ενώ μέχρι τώρα δεν ήμασταν? Όχι, όχι. Δανειζόμασταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ήταν μια ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, διαμέσου μιας δανειακής σύμβασης που προέβλεπε βεβαίως λεόντιες συμφωνίες και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αλλά μέχρι εκεί δεν άγγιζε το σκληρό πυρήνα, δηλαδή την κατάλυση της κρατικής υπόστασης Ελλάδας. Ναι. Αυτά όλα είναι σε τυπικό επίπεδο, έτσι. Σε τυπικό επίπεδο. Σε τυπικό, γιατί σε ουσιαστικό, όταν μια χώρα καταφέρει κατά κάποιο τρόπο και δεν μιλάμε τώρα για δραχμή, γιατί αν πούμε για δραχμή και με βάση το ότι έχουμε ευρώ, νομίζω ότι η κυριαρχία έχει ήδη παραδοθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Αυτό εδώ πέρα τώρα που συζητάμε και που ακούω είναι σε τυπικό επίπεδο. Το ουσιαστικό είναι ότι δεν έχουμε νόμισμα. Είναι έτσι, δεν είναι? Το ουσιαστικό είναι το ότι δεν έχουμε δυνατότητα απόφασης. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς. Απόφασης επιλογής, λόγω του ότι δεν έχουμε νόμισμα δικό μας για Ακτίβως. Να έχουμε άλλο δρόμο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις τράπεζες, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας παρά μόνο με δάνεια από τους Ευρωπαίους, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα γιατί εξαρτώμαστε από τους δανειστές. Αυτό, οπότε αυτό σαν συνέπεια έχει και το τυπικό του θέματος που είναι αυτό που ακούω, που μου ακριβώς. Λέτε τώρα, έτσι, δεν ναι, είναι? Ναι, ακριβώς. Η κατάληξή του. Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει με το ότι σταματήσαμε τη δραχμή και μπήκαμε σε αυτό το κολοευρώ, το οποίο ακριβώς. Δεν είναι ανάλογο να πούμε. Ακριβώς. Το ευρώ στην ουσία είναι ένα χαρτί το οποίο μας το πουλάνε. Έχει μια ονομαστική αξία επάνω. Λέει, ας πούμε, 10 ευρώ. Δούριος. Ένα 10 ευρώ. Το 10 ευρώ στο κοστολογούν και σου λέει πάρ' τα 10 ευρώ και θα μου πληρώσεις ένα επιτόκιο επάνω σε αυτά. Δεν είναι δηλαδή... Ναι, το αντίκρισμα του ευρώ είναι το χρέος που δημιουργεί για κάθε οικονομία. Ναι. Και ελέγχουν και πολιτικά το ζήτημα πλέον όλο. Το ελέγχουν πολιτικά. Κοίταξε να δεις κάτι. Αν σκεφτείς ότι το ευρώ που παράγεται κάθε χρόνο είναι περίπου 995 τρισεκατομμύρια... Καινούριο ευρώ αυτό, κόβεται καινούριο ευρώ. Όχι μόνο το τρέχον, το νόμισμα, μιλάμε και το πιστωτικό ευρώ. Δηλαδή αυτό που δημιουργείται μέσα από τα δάνεια, τους τίτλους που ανα... Okay. Λοιπόν, yeah. με τόσα λεφτά εξαγοράζει τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο τους πολιτικούς των κρατών μελών. Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό και έχουν πάντα τους ανθρώπους και κάνουν τη δουλειά τους από μέσα.
Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Παγκοσμίως αυτό το πρόβλημα και με το δολάριο τα ίδια πράγματα δεν συμβαίνανε. Όχι, εμείς έχουμε ένα κάτι ξεχωριστό. Έχουμε το πιο ξεπουλημένο πολιτικό προσωπικό στον πλανήτη. Δεν θα βρεις ανάλογο. Στο λέω, το έχω ψάξει και λόγω ταξιδιών και τα λοιπά επαγγελματικά, αλλά και, ξέρεις, για να βρω κάτι με το σύγκριση, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Τέτοια πουλημένα τομάρια σαν τους δικούς μας, δεν έχω βρει πουθενά στον κόσμο. Θεωρείς ότι και τούτοι εδώ πέρα τώρα δηλαδή είναι στο ίδιο level ή έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν εναλλακτικές και προσπαθούν να κινηθούν έτσι κάπως πιο... Όχι, όχι. Εναλλακτικές είχαν. Έχουν. Το πρόβλημά τους είναι πάσχουν από μια θεσκοληψία. Αυτοί νομίζουν ότι το να μπει στα σαλόνια της Ευρώπης και να σε υποδέχεται ο Σόιμπλε και ο Γιούγκερ και να σου κάνει το μαγουλάκι ο Γιούγκερ και να σε πιάνει το χεράκι η Άγγελα είναι η ολοκλήρωσή σου σαν άντρας. Ναι, δεν μου ρίχνετε όμως, όταν δεν έχουν τον κόσμο μαζί τους ως πολιτικοί δηλαδή, δεν ναι, έχουν τον κόσμο ναι. μαζί τους, ο οποίος κόσμος είναι και αυτός ο οποίος θα τραβήξει την άμαξα προς την κατεύθυνση που θα τη στρέψουν αυτοί ενδεχομένως και που τώρα λέμε ότι καλά θα ήταν να στραφεί. Όταν δεν έχουν τον κόσμο μαζί τους και ο κόσμος λέει 80% θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κινητά και τρόπο ζωής και καφέδες και εσπρέσο και ιστορίες, γίνεται αυτοί να μπορέσουν να πάρουν την ευθύνη χωρίς τον κόσμο. Ναι, αλλά ξέρεις, το 61% ψήφισε ενάντια σε αυτή τη λογική. Δεν ψήφισε κατά ευρώ όμως. Δεν ψήφισε κατά ευρώ στα γκάλοπ που βγαίνουν, εάν βέβαια. Ας τα γκάλοπ. Τα αφήνουμε, οκ, τα αφήνουμε. Τα κάνω γιατί τα γκάλοπ που ερχόντουσαν από το εξωτερικό έδειχναν συντριπτική πλειοψηφία ενάντια στο ευρώ. Λοιπόν, το 61% δεν ψήφισε. Βεβαίως δεν αποφάσισε ναι ή όχι στο ευρώ. Αλλά τι είπε. Είπε ότι εγώ δεν θέλω κανενός είδους συμφωνία σε βάρος μου, ακόμη κι αν είναι να περάσω άσχημα. Αυτό είπε. Το θέμα μας είναι το εξής, δεν ξέρεις ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα συμφωνία σε βάρος του, τι σημαίνει το επόμενο, το και ένα, τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, όταν αυτή τη στιγμή έχεις το 62% της απασχόλησής σου στην Ελλάδα χωρίς δουλειά, 62% είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όταν έχεις τόσο μεγάλο κόσμο ή αν θέλεις ένα τεράστιο πλέγμα ανθρώπων να ζουν από τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, ναι. Δεν σε νοιάζει. Ξέρεις ότι αν συνεχίσεις έτσι, έχεις τελειώσει. Πρέπει πάση θυσία να αλλάξεις μοτίβο. Να φύγεις από αυτή την ιστορία. Μπορεί να μην ξέρεις και μπορεί να μην εξηγήσεις πώς, με ποιο τρόπο γίνεται κτλ. Εδώ, για αυτό το πράγμα, υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν ή που μπορούν να γνωρίζουν 5 πράγματα παραπάνω. Να σε βοηθήσουν. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο. Το οποίο να μεταβεί η χώρα μας ομαλά σε μια νέα κατάσταση. Αυτοχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης, να το πούμε έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Όσες φορές έχουν υπάρξει ηγέτες οι οποίοι έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις για λογαριασμό της μάζας, είναι ρίσκο και το έχουν πληρώσει πολλές φορές. Δηλαδή είναι μεγάλο το ρίσκο αυτό να αναλάβει. Το σημαντικό είναι η ανάγκη. Το σημαντικό είναι η ανάγκη. Εάν χρειαστεί, ναι, θα υπάρξουν θυσίες από αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν μπροστά. Γι' αυτό μπαίνουν μπροστά. Για να υπάρξουν θυσίες. Καλύτερα να θυσιαστούν μερικοί που μπαίνουν μπροστά, παρά να υποστούμε γενοκτονία. Γιατί αυτό που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο λαός μας εδώ, είναι γενοκτονία. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες, αλλά κάποιος το συνειδητοποιεί, όταν δεν λειτουργεί με το τώρα στο μυαλό του, αλλά λειτουργεί με το αύριο. Εδώ ο κόσμος λειτουργεί με το τώρα. Και αν μέχρι τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε 5 χρόνια τώρα, είναι γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί το αύριο. Αντιλαμβάνεται πάντα το τώρα. Και έχω που λέω από την αρχή, από το 8 το λέω, γιατί εγώ τα έλεγα ότι θα γίνουν αυτά. Και είναι και προεκτάσεις οι οποίες έρχονται απ' έξω. Και γίνονται εδώ πέρα και παράγονται δηλαδή. Είναι παράγωγα. Η ιστορία εδώ πέρα είναι παράγωγη. Σε σχέση με την Αμερική και τα λοιπά. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι έλεγα ότι μόνο όταν φτάσει ο κόσμος από την πείνα στην νοημοσύνη του στομαχιού θα μπορέσει να ανατραπεί η κατάσταση. Και φτάσαμε στην νοημοσύνη του στομαχιού. Το θέμα όμως είναι ότι όταν σκέφτεσαι με το στομάχι σου, μπορεί ένας ηγέτης να πάρει μια επιλογή και να σε πάει να σου αλλάξει δρόμο
και μετά να πούμε να βρει αυτόν τον κολόκοσμο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα άλλο πέρα από το στομάχι του, να το βρει μπροστά του ξαφνικά. Και εκεί τι κάνεις. Ναι, αν αποτύχει. Αν αποτύχει να του βελτιώσει την κατάσταση, βεβαίως θα το βρει. Αλλά ο στόχος είναι αν έχει σχέδιο και δυνατότητα να βελτιωθεί η κατάσταση. Μα δεν τους βλέπεις εδώ πέρα τώρα ότι όταν λένε βελτίωση ο κόσμος, όταν λέει βελτίωση, την αντιλαμβάνεται σε επίπεδο μιας, δύο ημέρας, τρεις, πέντε, δέκα, ενός μήνα ή δύο μήνες. Και... έτσι πρέπει να τη δει. Εγώ το συμφωνώ σε αυτό. Το στίχημα είναι όταν αλλάξει πορεία, όταν αλλάξει πορεία στο καράβι, να δεις την βελτίωση σου από το πρώτο 24ωρο. Αν δεν τη δεις, αν δεν σου γεννηθεί η ελπίδα ξανά, έχεις χάσει το παιχνίδι. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η στροφή θα μπορούσε η φυγόκεντρος δηλαδή να καταστραφεί και να βρεθούμε πάλι σε... Δεν υπάρχουν εγγύσεις γι' αυτό. Ναι. Μάχη είναι, πόλεμος. Εσύ αν θα ήσουν δηλαδή ένας ηγέτης θα την αναλάβανες αυτήν την ευθύνη, θα την αναλάβανες, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Γι' αυτό είμαι στους δρόμους. Γι' αυτό είμαι στους δρόμους, γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό και με ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, οπότε θεωρείς δηλαδή ότι από τη μεριά εδώ τώρα των συγκεκριμένων που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους είναι γιατί είναι πουλημένοι και δεν το κάνουν. Όχι, όχι, πιστεύω ότι κάποιοι είναι φυτευτοί, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή ο κ. Βαρουφάκης είναι φυτευτός τώρα, τον ξέρουμε χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό. Έτσι. Λοιπόν και κάποιοι άλλοι που είναι του Πασόκ παιδιά, του βαθαίως Πασόκ, τους ξέρουμε. Τι ήταν ο κύριος Μάρτας, χειροκροτητής του φυλακισμένου και του Σιμίτη ήταν. Δηλαδή δεν είναι τώρα, τους ξέρουμε τώρα. Οι υπόλοιποι πάσχουν από θρησκοληψία που λέγεται ευρωπαϊσμός. Είναι θρησκοληψία αυτό το πράγμα. Λες. Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να πατήσει στα πόδια της και με ίδιες δυνάμεις να μπορέσει να έχει μια οικονομικά αυτοτελή και κοινωνικά αυτοτελή ανάπτυξη. Δεν μου λες κάτι, μήπως όμως να σου δώσω μια άλλη οπτική να μου πεις την γνώμη σου. Λίγο σύντομα μονάχα γιατί πέρασε η ώρα μας. Ναι, να σε κλείσω κιόλας, άμα θέλεις δεν θέλω να σε καθυστερώ. Απλά εγώ σκέφτομαι το εξής, ότι μήπως στο βαθμό που με τα αργά αντανακλαστικά που έχει ο κόσμος, ένα τίμημα το οποίο υπάρχει θα πρέπει να το πληρώσει, και να μην γίνει reset δηλαδή, να μην γίνει reset και να προχωρήσει η ιστορία, όσοι καήκανε και όσοι μείνανε και πάμε παρακάτω και δεδομένου ότι και δίνεται δυνατότητα στην αριστερά να κυβερνήσει μετά από 50 χρόνια και θέλουν να μην τη χάσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί αν και μέσα από καταστάσεις οι οποίες θα είναι δηλαδή ακραίες να δοκιμαστούν, γιατί είναι και μεγάλη ευθύνη και δεν θέλουν να την πάρουν. Και για έναν κόσμο... Αυτό είναι δικό του θέμα. Απλά να ξέρεις ότι έχουμε μπει σε διαδικασία reset ήδη. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει το reset. Αν θα το κάνει ο Κοσμάκης... Συγγνώμη, έχουμε μπει σε διαδικασία. Reset ήδη. Ναι, έχουμε μπει. Λοιπόν, αλλά με έναν τρόπο... Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει. Αν το κάνουν τελικά οι δανειστές ή ο Κοσμάκης. Αν το κάνουν οι δανειστές, να ξέρεις ότι σε λίγους μήνες ή σε ένα με δύο χρόνια ο τόπος αυτός θα φλέγεται στον πόλεμο. Ναι. Ναι, γιατί μου το συνδέεις λίγο αυτό με την πραγματικότητα. Γιατί πολύ απλά ο στόχος για αυτή τη χώρα είναι αντίστοιχος με εκείνον τα Βαλκάνια. Δηλαδή, πλήρης διάλυση, κατακαιρματισμός και ακροτηριασμός εθνικός. Αποσταθεροποίηση δηλαδή. Αυτό το λιγότερο. Ακροτηριασμός. Κόψιμο σε οικόπεδα. Φέτες. Με τι... Αυτό το κάνουν ήδη με τρόπο νομότυπο, δηλαδή γιατί μέσα από τις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με όρους περιφερειών, όχι κρατών. Και έτσι λοιπόν σου λέει, γιατί η δική σου Ήπειρος που προσυδειάζει τα οικονομικά της χαρακτηριστικά με την Αλβανία, γιατί είναι διαφορετικά κράτη. Το ίδιο η Μακεδονία με τη Βουλγαρία. Το ίδιο η Δωδεκάνησος, για παράδειγμα, με τα μικρασιατικά παράλια. Τα ζητήματα αυτά έχουν τεθεί ήδη στο τραπέζι. Οπότε το θέτεις στο θέμα γεωπολιτικά δηλαδή. Βεβαίως, ναι, γεωστρατηγική κατάσταση, μα η οικονομία είναι η βάση για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά αν όμως η στόχευση που έχουν απ' έξω είναι γεωπολιτική σε αυτό το βαθμό που το θέτεις, νομίζω ότι τότε αν θα βρεθούμε εμείς εκτός, δηλαδή μια ώρα αρχίτερα θα το κάνουν αυτό. Όχι. Δεν μπορούν να το κάνουν αν απέναντι τους βρουν ένα σκοτημένο και κυρίαρχο
και κυρίαρχο λαό, τώρα μπορούν να το κάνουν. Γιατί έχουμε παραδώσει τα πάντα, τα κλειδιά της χώρας, τους μηχανισμούς, τα πάντα. Τότε αναγκαστικά θα έχουν μόνο ένα μέσο, τον πόλεμο. Τον πόλεμο όμως με εξωτερική επέμβαση δεν μπορούν να τα καταφέρουν με έναν λαό που είναι ενωμένος. Και άμα βάλουν τους Τούρκους και δεν φτιάχνουμε εδώ πέρα. Ας βάλουν όποιο θέλουν και ας κατεβάσουν και τους Ελοχήμ. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να νικήσει έναν λαό που είναι ενωμένος και υπερασπίζει την πατρίδα του. Ούτε σφαίρες δεν παράγουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Τα βρίσκεις όλα αυτά. Τα βρίσκεις. Τα βρίσκεις. Πάντως στην Ουκρανία τη διαλύσανε, το είδες. Βεβαίως. Αλλά πώς τη διαλύσανε? Γιατί ο λαός δεν ήταν ενωμένος. Γιατί ο λαός καθόταν και κοίταγε τη Μεϊντάν από την τηλεόραση. Αντί να κατέβει κάτω να τους διαλύσει μια ώρα αρχίτερα και από την άλλη είχε μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιαννούκοβιτς, αυτός που ανατράπηκε δηλαδή, δεν είναι τίποτα καλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Να. Μάλιστα. Εντάξει, μη σε κουράζω άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Έγινε για χαρά σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω να τελειώσουμε. Είναι ήδη 4 και 10. Να τελειώσουμε για σήμερα. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε θέλει να συνεχίσει την κουβέντα, υπάρχει και σημερινή εκδήλωση μετά τις 7.30 που δίνει στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση δηλαδή για το όχι. Και συνεχίζουμε βεβαίως. Ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν το βράδυ στις 7 στο Σύνταγμα όλους. Και καλό σας απόγευμα μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.